Να ενημερώσω ότι θα γίνει βιντεοσκόπηση της σημερινής ιστοδιάλεξης, όπως και των υπολείπων ιστοδιαλέξεων, οπότε εάν δεν θέλετε να φαίνεστε, μπορείτε να έχετε κλειστά την κάμερά σας. Και σιγά σιγά που μπαίνουμε όλοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα κανονικά. Καλό είναι να έχετε τα μικρόφωνά σας κλειστά. Και σε 2 λεπτά ξεκινάμε. Υπενθυμίζω, όπως και στις άλλες ιστοδιαλέξεις, μπορείτε να σημειώνετε τις ερωτήσεις, τα σχόλια, τους προβληματισμούς που μπορεί να σας γεννηθούν από την εισήγηση της κυρίας Φλωρά στο chat και θα σημειώνουμε τα σχόλια αυτά ώστε να γίνει συζήτηση με την εισηγήτρια, την κυρία Φλωρά, στο τέλος, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές κατά τη διάρκεια της εισήγησης. Οπότε με χαρά να λάβουμε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας και θα τις συζητήσουμε, όπως είπα, στο τέλος. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν έχουμε προσκεκλημένη στην πέμπτη κατά σειρά ιστοδιάλεξη του κλάδου κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας της ΕΛΠΣΕ, την Δόκτωρ Κατερίνα Φλωρά. Και η εισήγησή της έρχεται να κλείσει αυτόν τον κύκλο των πρώτων 5 ιστοδιαλέξεων, όπως ξεκίνησε, με θέμα την ψυχική ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας που βιώνουμε όλοι μας. Και να δούμε πιο αναλυτικά το ρόλο κάποιων μεταβλητών, αρνητικών μεταβλητών, όπως είναι ο φόβος, το άγχος, το στρες, στην αντιμετώπιση του ιού και στην αντιμετώπιση των μέτρων που έχουμε όλοι έτσι υποστεί το τελευταίο καιρό, αλλά να δούμε και γενικότερα το ρόλο διαφόρων γνωστικών λειτουργιών και το ρόλο της ψυχολογικής διάθεσης στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Οπότε είναι μια εισήγηση με ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα και γι' αυτό ακριβώς απευθύνεται και στο ευρύ κοινό, γιατί είναι θέματα που μας απασχολούν όλους και που είναι καλό να τα γνωρίζουμε όλοι μας. Η Κατερίνα Φλωρά είναι κλινικός ψυχολόγος, είναι διδάκτορ από το Πάντιο Πανεπιστήμιο στην κλινική ψυχολογία. Έχει κάνει τις προπτυχιακές της σπουδές στην ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επίσης έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές εκεί. Και ταυτόχρονα σε αυτήν την παρούσα φάση είναι διδάσκουσα κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει ασχοληθεί με το θέμα των εξαρτήσεων και επίσης με θέματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Και έχει εργαστεί και σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, αλλά και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ως λέκτορας σε διάφορα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Νεάπολης Πάφου και άλλα επιμέρους πανεπιστήμια. Οπότε έχουμε την χαρά και την τιμή να την έχουμε μαζί μας σήμερα.
και περιμένουμε να την ακούσουμε στο πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα μας παρουσιάσει. Να ενημερώσω ότι ο έτερος συντονιστής του κλάδου, ο κύριος Ηλίας Κουρκούτας, θα είναι στη συνέχεια μαζί μας. Έχει προκύψει κάτι έκτακτο και δεν μπορούσε να είναι από την αρχή μαζί μας. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και, όπως είπα, να σημειώνετε τις απορίες, τα σχόλια, τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, τους προβληματισμούς στο chat και θα τα δούμε στη συνέχεια στο τέλος της εισήγησης. Κυρία Φλωρά, ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Γιωτσίδη, και ευχαριστώ και την ΕΛΣΕ και τον κλάδο κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει στην παρούσα δύσκολη συγκυρία να μοιραζόμαστε τις ιδέες μας, τις έρευνές μας, και πάνω απ' όλα είναι μια ευκαιρία για αλληλεπίδραση που τόσο πολύ μας έχει λείψει το διάστημα αυτό. Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευκαιρία. Θα διαμοιράσω το υλικό και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όπως προείπε και η κυρία Γιωτσίδη, το θέμα της σημερινής διάλεξης θα είναι η ψυχική ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο ρόλος του φόβου, της γνωστικής λειτουργικότητας και της ψυχολογικής διάθεσης. Για κάποιο λόγο που ίσως δεν μπορώ να εξηγήσω, η ψυχική ανθεκτικότητα από την αρχή όλης αυτής της περιπέτειας που περνάμε ήταν στο μυαλό μου συνεχώς, ως αυτό το οποίο τελικά μπορεί να μας βοηθήσει. Και φάνηκε ότι και οι ερευνητές ανά τον κόσμο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, αξιοποιήσαμε τις γνώσεις μας πάνω σε αυτή τη μεταβλητή, σε αυτόν τον σημαντικό παράγοντα, για να δούμε τελικά πόσο μας βοηθάει. Η σημερινή μου εισήγηση θα έχει τα εξής μέρη. Θα αναφέρω λίγα πράγματα, λίγα βασικά στοιχεία για την ψυχική ανθεκτικότητα. Και παρόλο που γνωρίζω ότι είναι γνωστά σε αρκετούς από εσάς, επειδή είναι μεγάλο το ακροατήριο, χρειάζεται λίγο ίσως να υπενθυμίσουμε κάποια θέματα, κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν τον παράγοντα αυτό. Στη συνέχεια θα δούμε λιγάκι πώς διερευνήθηκε η ψυχική ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, για να δούμε λίγο τα ευρήματα εκεί. Και στο τρίτο μέρος της εισήγησης θα αναφέρω μία έρευνα που είναι σε εξέλιξη, αλλά ωστόσο έχουμε κάποια ήδη πρώτα ευρήματα, τα οποία θα σας τα παρουσιάσω και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Μία έρευνα που έκανα με τους συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε και μέσα από μία μικρή βιωματική άσκηση το υλικό και τους προβληματισμούς. Κατερίνα, συγγνώμη για τη διακοπή. Αν θα μπορούσες, επειδή τουλάχιστον εγώ δεν σε ακούω τόσο καθαρά, αν θα μπορούσες λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να είμαστε σίγουροι ότι ακούγεσαι καθαρά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα ναι. Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Πολύ ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ. Τώρα, μιλώντας για την ψυχική ανθεκτικότητα, που πρέπει να πούμε ότι είναι μία μεταβλητή με την οποία ασχολείται το σύνολο της κλινικής ψυχολογίας και κλάδι επίσης όπως η θετική ψυχολογία. Η ψυχική ανθεκτικότητα λοιπόν σηματοδοτεί ένα πέρασμα από το μοντέλο της ασθένειας στο μοντέλο της ευρωστίας. Σηματοδοτεί μία ολόκληρη συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με το τι μας κάνει καλύτερους, τι μας προχωράει μπροστά. Να θυμίσω εδώ ότι ξεκινήσαμε να αναρωτιόμαστε σχετικά με αυτή την έννοια, ανακαλύψαμε αυτή την έννοια πριν περίπου 50 με 60 χρόνια, όταν απασχόλησε τους ψυχολόγους το ερώτημα τι βοηθάει κάποιους ανθρώπους, κάποια παιδιά στην προκειμένη περίπτωση, παρά τις αντικσότητες και τις ποικίλες δυσκολίες να προχωρήσουν μπροστά. Και όχι μόνο να προχωρήσουν και να μην αποκτήσουν ψυχοπαθολογία, αλλά να γίνουν και ικανοί και αποτελεσματικοί ενήλικες. Οι δυσκολίες αυτές είναι ποικίλες. Φτώχεια, δυσκολίες των γονέων, επιπλοκές στη γέννα, ψυχοπαθολογία των γονέων κτλ. Και ας μην ξεχνάμε ότι η ανθρωπότητα είχε περάσει και από
δύο πολέμους και οι κοινωνίες είχαν υποστεί ποικίλες συνέπειες σε κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο. Τότε λοιπόν, βλέποντας αυτά τα παιδιά, η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας φαίνεται να μπόρεσε να εξηγήσει, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, για ποιους λόγους, παρόλο που τα άτομα αυτά είχαν μεγαλώσει σε μειονεκτικά περιβάλλοντα, μπόρεσαν να αναπτύξουν θετικά χαρακτηριστικά. Τώρα, από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουν γίνει ποικίλες έρευνες και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα ουσιαστικά συνοψίζει το πώς μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε αποτελεσματικά σε απειλητικές συνθήκες και να επανερχόμαστε να ανακάμπτουμε μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Στην πορεία, η έρευνα στράφηκε και σε άλλους παράγοντες, στους προστατευτικούς παράγοντες, δηλαδή στους παράγοντες εκείνους που μας βοηθούν να αναπτύξουμε ψυχική ανθεκτικότητα και βέβαια οι εφαρμοσμένοι κλάδοι, όπως και ο κλάδος της κλινικής ψυχολογίας, προχώρησαν σε παρεμβάσεις οι οποίες βοηθούν στο χτίσιμο, όπως λέμε, στη διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Καθώς τις τελευταίες δεκαετίες, τουλάχιστον όσον αφορά την υγεία και την ψυχική υγεία, επικρατεί το λεγόμενο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, γίνεται και η συζήτηση στο πεδίο αυτό ότι αλληλεπιδράσεις γενετικών, αναπτυξιακών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων συντελούν στη διαμόρφωση και αυτού του σημαντικού παράγοντα της ψυχικής ανθεκτικότητας. Μάλιστα, πολύ πρόσφατες έρευνες προσπάθησαν να συνδέσουν ακόμα και την ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων, όπως είναι το στρες, με κάποιες θετικές συνέπειες. Έτσι λοιπόν, ένας βαθμός στρες, αν γίνει η κατάλληλη επεξεργασία, μπορούμε να πούμε ότι οδηγεί σε θετικά συναισθήματα και στη σωματική εγρήγορση που έχουν κάποιες θετικές συνέπειες για εμάς. Εδώ βλέπουμε έναν ορισμό της ψυχικής ανθεκτικότητας ως την ιδιότητα να προσαρμοζόμαστε στις αντίξωες συνθήκες και εδώ θα ήθελα να σκεφτούμε, για να δούμε και λίγο τη θεωρία μαζί με το βίωμά μας, να σκεφτούμε λιγάκι τι μας βοήθησε να ανακάμψουμε μετά από το πρώτο lockdown. Έχω την εντύπωση, τουλάχιστον όσο έχω δει από θεραπευόμενούς μου και ως κοινωνική παρατηρήτρια, ότι πέρσι το Μάιο και το καλοκαίρι είχαμε επιδείξει, συνολικά εννοώ, μια καλή προσαρμοστικότητα. Άρα, χρειάζεται να μην ξεχνάμε τώρα που βιώνουμε πάλι μια αντίστοιχη δυσκολία, τι μας βοήθησε πριν ένα χρόνο να επανέλθουμε. Τώρα, η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να εμφανιστεί, να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Έτσι, υπάρχει η αντίσταση, αντιστεκόμαστε στη δυσκολία. Μπορούμε επίσης να ανακάμψουμε από τη δυσκολία, να ομαλοποιήσουμε το έδαφος το οποίο έχει δυσκολέψει ή έχει καταστραφεί μπροστά μας και ακόμη μπορούμε να μεταμορφωθούμε. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές οι δυσκολίες είναι ένα έναυσμα, μία αφορμή και μία ολική αλλαγή, για μία πιο ριζική μεταμόρφωση. Και γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντική η ψυχική ανθεκτικότητα? Εδώ φαίνεται ότι όχι μόνο μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, που είναι το προφανές, αλλά συνδέεται και με την ευημερία. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Με την ευημερία, την ευεξία, την ευρωστία και γενικά με το να ζούμε καλά. Και φυσικά προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα στη συνέχεια, όπως τι διαχωρίζει τους ανθρώπους που διαθέτουν ψυχική ανθεκτικότητα από αυτούς που δεν διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πιο εύκολα τις δύσκολες εμπειρίες σε σύγκριση με κάποιους άλλους? Σκεφτείτε για παράδειγμα την παρούσα συγκυρία. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι έχουν αναπτύξει ψυχικές νόσους και άλλοι όχι, και άλλοι τα καταφέρνουν σχετικά καλά? Εδώ υπάρχει ένα προτινόμενο μοντέλο και φαίνεται λοιπόν ότι
Οι άνθρωποι που διακατέχονται, θα λέγαμε, από την ιδιότητα της ψυχικής ανθεκτικότητας, φαίνεται λοιπόν να έχουν και περισσότερο νόημα στη ζωή τους, να βιώνουν περισσότερα και συχνότερα τα θετικά τους συναισθήματα, να έχουν αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη, δηλαδή να αντιλαμβάνονται τον περίγυρό τους ως βοηθητικό. Επίσης, να αντιμετωπίζουν τα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας με μια σχετική αποτελεσματικότητα και τέλος να έχουν καλύτερη σωματική υγεία. Αυτό είναι ένα προτινόμενο μοντέλο, το οποίο είναι προς διερεύνηση, αλλά μπορώ να σας πω ότι η έρευνα σε μεγάλο βαθμό το επιβεβαιώνει. Τώρα, επειδή μιλάμε για ψυχική ανθεκτικότητα και πολλά ακούγονται, είναι σημαντικό να πούμε ότι τελικά δεν είναι κάτι το τόσο σπάνιο. Είναι σύνθεση. Είναι αυτό που σας είπα. Θυμηθείτε πόσοι από εμάς και σε ποιο βαθμό προσαρμοστήκαμε καλά μετά από την περσινή, έτσι, αναπάντεχη και πρωτόγνωρη εμπειρία. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι κάτι αρκετά σύνηθες και γεγονότα όπως τα σημερινά ή όπως ας πάμε και 20 χρόνια πίσω στην 11η Σεπτεμβρίου, μας δείχνουν ότι διαθέτουμε σχεδόν όλοι τουλάχιστον ένα βαθμό ψυχικής ανθεκτικότητας. Και έρχεται φυσικά το ερώτημα στους ερευνητές, στους κλινικούς κτλ. Η ψυχική ανθεκτικότητα τελικά μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ως ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ή ως μια διαδικασία. Εδώ θα έλεγα εγώ ότι είναι παρακινδυνευμένο να τη θεωρήσουμε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, ενώ από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία οδηγεί τελικά προς την ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι όμως ότι είναι σίγουρα επίκτητο χαρακτηριστικό. Σημαίνει λοιπόν ότι το διαμορφώνουμε, το χτίζουμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στη διάρκεια της ζωής μας. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι διαμορφώνεται, χτίζεται αρκετά νωρίς στη διάρκεια της ζωής μας, αρκετά νωρίς ηλικιακά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε και ευκαιρίες αργότερα να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι, στο να χτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Εδώ φυσικά η κριτική, και η κριτική είναι πάντα καλοδεχούμενη και μας βοηθάει να προχωρήσουμε, είναι ότι δεν μπορεί να στεκόμαστε μόνο στην ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη πάντοτε οι εκάστοτε κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες. Δηλαδή, μπορούμε για παράδειγμα να κατηγορήσουμε μόνο την ψυχική ανθεκτικότητα επειδή ένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην παρούσα συγκυρία. Μήπως χρειάζεται να λάβουμε υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς ακόμα παράγοντες. Δηλαδή, τους παράγοντες που συναποτελούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Και αυτή είναι η κριτική που, κατά τη γνώμη μου, δικαίως εμφανίζεται και είναι καλοδεχούμενη και μας βελτιώνει όσον αφορά τη μελέτη μεταβλητών όπως η ψυχική ανθεκτικότητα. Κατερίνα, με συγχωρείς, επειδή δεν ακούγεται πολύ καλά. Αν μπορούσαμε κάτι να κάνουμε σε σχέση με το μικρόφωνο, φαίνεται σαν να μην είναι κοντά το μικρόφωνο και να... Εδώ είναι που κάνω και μαθήματα και όλα το χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω βάλει τον ήχο πολύ... Εσύ με ακούς? Σε ακούμε κανονικά, απλώς ακούγεται σαν κάπως να διαχέεται ο ήχος, να μην είναι πολύ συγκεντρωμένος στο μικρόφωνο επάνω. Ναι. Ναι, το μικρόφωνο είναι ok, αλλά ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Ίσως αν μπορούσες λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και λίγο πιο δυνατά, ίσως να βοηθούσε. Τώρα πώς ακούγουμε, τώρα. Καλύτερα τώρα. Καλύτερα λίγο. Ναι, ναι, αν μπορείς από εκεί. Έκανα μια ρύθμιση στο Zoom, τώρα δεν ξέρω. Είναι καλύτερα τώρα. Είναι καλύτερα. Ναι. Ωραία, να με διακόψετε αν είναι για να το δούμε. Ευχαριστώ, Βίκη.
Τώρα. Και όπως σας είπα λίγο πριν, η έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στους προστατευτικούς παράγοντες. Έτσι φαίνεται ότι όταν έχουμε αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις που εμείς τις επιλέγουμε και τις καλλιεργούμε και κοινωνική στήριξη, αυτό μας βοηθάει. Επίσης, βοηθάει η καλή που λένε σχέση με τον εαυτό μας, η θετική αυτοαντίληψη. Χρειάζεται επίσης να έχουμε μία, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, πίστη στη δυνατότητα να αλλάξουμε και να ελέγχουμε τις συνθήκες της ζωής μας και να αντιμετωπίζουμε τις δυσχέρειες, αυτό που συνοψίζεται και ως αυτοαποτελεσματικότητα. Είναι σημαντικό επίσης να ερμηνεύουμε και να νοηματοδοτούμε τις δύσκολες εμπειρίες μας. Και από την άλλη, φυσικά, αυτό που παίζει ρόλο είναι η διαχείριση των συναισθημάτων που προκύπτουν από την αντικσότητα και οι σκέψεις και συμπεριφορές που μας είναι βοηθητικές για τις οποίες χρησιμοποιούμε να διαχειριστούμε για να διαχειριστούμε τις στρεσογόνες εμπειρίες. Οπότε, ας έχουμε υπόψη τους προστατευτικούς παράγοντες, διότι φαίνεται ότι σε αυτούς θα στηριχτούμε, θα βασιστούμε για την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα. Και εφόσον ο στόχος των διαλέξεων είναι να δούμε πολύπλευρα την ψυχική ανθεκτικότητα, ας δούμε λιγάκι και το πώς αποτυπώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο η ψυχική ανθεκτικότητα ερευνητικά. Έτσι, η αλήθεια είναι, και αυτό το γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, ότι τα αντανακλαστικά των ερευνητών ήταν άμεσα. Δηλαδή έγιναν πάρα πολλές έρευνες που μας δίνουν μια αρκετά καλή εικόνα του ρόλου που έπαιξε η πανδημία στην ψυχολογική μας κατάσταση. Έτσι λοιπόν, όντως και λόγω της σημασίας της και του νοήματός της, η ψυχική ανθεκτικότητα ήταν μία από τις πρώτες έννοιες που κέντρισαν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Για ακόμη μία φορά πρέπει να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε ο προστατευτικός της ρόλος, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Κάποια λοιπόν αποτελέσματα, η υψηλή ψυχική ανθεκτικότητα συνδέθηκε με χαμηλότερα ποσοστά ανησυχίας, άγχους, κατάθλιψης και φόβου. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το να έχει κανείς ψυχική ανθεκτικότητα, όπως βλέπουμε εδώ στο δεύτερο έβημα, δεν είναι πανάκια, αλλά χρειάζεται και βελτίωση άλλων παραμέτρων. Η αύξηση, για παράδειγμα, του επίπεδου των θετικών συναισθημάτων, η ποιότητα του ύπνου μας, η ικανοποίηση από την εργασία. Και φαίνεται λοιπόν ότι χρειάζεται να συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο άτομο. Έτσι λοιπόν, αυτό φάνηκε ιδιαίτερα σε επιβαρημένους στην περίοδο αυτή πληθυσμούς, όπως είναι για παράδειγμα η υγειονομική υπάλληλη. Επίσης, αυτό που φάνηκε από τις παρεμβάσεις που έγιναν για την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι ότι όταν παρεμβαίνουμε, για παράδειγμα, σε ένα πληθυσμό, για παράδειγμα στους εφήβους, χρειάζεται να παρέμβουμε παράλληλα στον σχετιζόμενο με τον πρώτο πληθυσμό, για παράδειγμα έφηβοι γονείς ή έφηβοι και δάσκαλοι, προκειμένου να έχουμε αποτελεσματικότητα. Άρα, όταν παρεμβαίνουμε αποσπασματικά σε ένα πληθυσμό, είναι κάτι που γνωρίζουμε ήδη, αυτό δεν έχει αποτελέσματα. Έτσι, αν κάνουμε μία παρέμβαση στους εργαζόμενους, χρειάζεται να ιδανικά, φυσικά, να κάνουμε μία παρέμβαση και στους εργοδότες. Άρα, πολύπλευρες παρεμβάσεις είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Και πάμε τώρα στη δεύτερη μεταβλητή μας. Έτσι, αρχίζουμε λίγο να διευρύνουμε το πεδίο των μεταβλητών. Είναι ο φόβος για τον COVID-19, ο φόβος για τον ιό. Και εδώ βλέπουμε ότι ο φόβος μπορεί να περιλαμβάνει πολλές διαστάσεις. Για παράδειγμα, μήπως μολυνθούμε εμείς οι ίδιοι, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, ο φόβος για την εργασία μας, η επισφάλεια για το μέλλον, για το τι μας περιμένει. Και βέβαια, όπως είναι φυσικό, μελετήθηκε ευρέως και αυτή η μεταβλητή. Τώρα εδώ είναι αναμενόμενο ο φόβος να σχετίζεται θετικά με την ψυχολογική δυσφορία. Ωστόσο, στο συνέστημα της ψυχολογικής δυσφορίας
συντρέχουν και άλλες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η προϋπάρχουσα ψυχική διαταραχή, η κατάθλιψη ή η χρήση αλκοόλ ή και άλλων ουσιών. Και φαίνεται ότι υψηλά ποσοστά φόβου συνδέονται και με το σχετικό με την υγεία άγχος, που είναι τώρα στα ύψη, αλλά και με την εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων και των τεχνολογικών μέσων γενικότερα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και είναι και λίγο επίκαιρο λόγω της σημερινής παγκόσμιας ημέρας, είναι η σημασία των ψυχοκοινωνικών αλλά και των οικονομικών παραγόντων. Εδώ πάλι οι γυναίκες αλλά και όσοι είχαν μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά φόβου. Ιδιαίτερα φάνηκε εδώ επίσης στους εργαζόμενους ότι αυτοί που δεν ήταν ικανοποιημένοι από την εργασία τους ή δεν είχαν λάβει και ειδική ενημέρωση, το είδαμε και στη χώρα μας αυτό, ότι λέγανε πάλι δεν έχουμε ενημερωθεί σωστά, έχουμε ελλείμματα. Ήτανε μερικής απασχόλησης επίσης ορισμένοι. Αυτοί λοιπόν όλοι εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά φόβου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι γυναίκες είχαν υψηλότερα ποσοστά αρνητικών συναισθημάτων στο σύνολο των μελετών και ανεξαρτήτως των υπολείπων παραγόντων. Αυτό έτσι ως τροφή για συζήτηση. Τώρα, η τρίτη μας μεταβλητή, την οποία θα προσεγγίσουμε και η οποία με εξέπληξε και ως προς το πόσο πολύ διερευνήθηκε στην περίοδο αυτή, είναι η γνωστική λειτουργικότητα. Εδώ έχουν σίγουρα να μας πούνε περισσότερα οι συνάδελφοι, οι νευροψυχολόγοι και οι γνωστικοί ψυχολόγοι. Εδώ λοιπόν είδαμε σε παγκόσμιο επίπεδο δύο ειδών έρευνας. Η πρώτη έρευνα αφορούσε κυρίως ανθρώπους που πάσχουν από κάποια νευρολογική νόσο, είτε άνοια είτε ήπια γνωστική διαταραχή. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους παρατηρήθηκε μείωση του επίπεδου ανεξαρτησίας, επιδείνωση της μνήμης, ενώ αντίστοιχη επιδείνωση στα επίπεδα ευεξίας παρατηρήθηκε και στους φροντιστές τους και όσοι έχουμε ασχοληθεί έστω και λίγο με το πεδίο αυτό γνωρίζουμε πόσο ήδη επιβαρημένοι είναι οι φροντιστές. Το δεύτερο επίπεδο, η δεύτερη κατηγορία ερευνών αναφορικά με τη γνωστική λειτουργικότητα ασχολήθηκε με τα γνωστικά χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν ήδη νοσήσει από COVID-19. Αυτό είναι ένα νέο πεδίο έρευνας και τα πρώτα ευρήματα δείχνουν όντως γνωστικά ελλείμματα, όπως η επιδείνωση της μνημονικής ικανότητας και διερευνάται η πιθανότητα για μακροχρόνιες νευρολογικές συνέπειες. Εμένα έχει πέσει στην αντίληψή μου και αυτό θα ήθελα να μοιραστούμε αυτή την πληροφορία, αν το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν σε νευρολόγους με κάποια συμπτώματα, ουσιαστικά μία από τις ερωτήσεις των νευρολόγων είναι μήπως έχετε νοσήσει από COVID-19 και δεν το γνωρίζετε, μήπως ήσασταν στη λεγόμενη κατηγορία των αδιάγνωστων. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου να δούμε τους επόμενους μήνες όντως τα αποτελέσματα εδώ, κατά πόσο όταν νοσεί κάποιος από COVID-19 εμφανίζει και κάποια ελλείμματα ή κάποιες δυσκολίες στη γνωστική του λειτουργικότητα. Να πάμε λίγο και στην Ελλάδα, όπου ακολουθώντας την παγκόσμια τάση και εδώ ήταν αυξημένη η ερευνητική δραστηριότητα. Μπορώ να σας πω ότι είδα τουλάχιστον 15, ίσως και παραπάνω, δημοσιευμένες έρευνες. Και βέβαια γνωρίζω και πολλούς συναδέλφους που ήδη υλοποιούν έρευνες οι οποίες δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί. Άρα τα πήγαμε καλά εδώ. Τα περισσότερα ευρήματα λοιπόν και στον ελλαδικό χώρο επιβεβαιώνουν αυτά της υπόλοιπης βιβλιογραφίας. Δηλαδή, συνοπτικά έχουμε μία αύξηση των αρνητικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών, της διάθεσης της ψυχολογικής με αρνητικό πρόσημο, κατάθλιψη, άγχος, στρες, φόβο, που όμως εδώ να πω ότι δεν γνωρίζουμε πώς ήταν το δείγμα μας, το δείγμα το οποίο μελετήσαμε, πώς ήταν στα χαρακτηριστικά αυτά, στις μεταβλητές αυτές,
πριν την πανδημία, ωστόσο όντως αποτυπώνονται υψηλά ποσοστά. Και φυσικά και στην Ελλάδα έχουν γίνει έρευνες για μεταφυτές όπως η γνωστική λειτουργικότητα που δείχνουν ακριβώς αυτήν την έκπτωση και την επιδείνωση στη γνωστική λειτουργία. Τώρα, αυτό όμως που παρατηρήσαμε και παρά την αναγνώριση που έχει δεχθεί η ψυχική ανθεκτικότητα ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, είναι ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν διερευνήθηκε επαρκώς, τουλάχιστον όχι σύμφωνα με την φήμη της. Έτσι. Και μάλιστα ο συνδυασμός της ψυχικής ανθεκτικότητας με άλλες μεταβλητές, όπως ο φόβος, η ψυχική διάθεση, η γνωστική λειτουργικότητα, και πάλι εκεί δεν είδαμε πολλές έρευνες. Και αυτό είναι το πρώτο που παρατηρήσαμε με τους συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε μία έρευνα, την οποία θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, οπότε θα παρουσιάσω το σκεπτικό και τα πρώτα ευρήματα και αν έχετε οποιασδήποτε απορίες μπορούμε να το συζητήσουμε. Η ερευνητική μας ομάδα, λοιπόν, εκτός από εμένα, είναι η Φιλιό Γεωργιάδου, ο Ηρακλής ο Γρηγορόπουλος, η Καλλιόπη η Μέγαρη και ο Βασίλης ο Φασιώτης. Τους ευχαριστώ έναν έναν ξεχωριστά για την στήριξη αυτής της προσπάθειας. Αυτό, λοιπόν, που παρατηρήσαμε, πέρα από όσα προείπα, είναι ότι αρκετές από τις έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο εστίασαν σε επαγγελματικούς κλάδους. Επέλεξαν, δηλαδή, να διερευνήσουν τις μεταβλητές έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο και φυσικά κυρίως υγειονομικούς υπαλλήλους και όσους ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένοι. Εμείς που δουλεύουμε στο Πανεπιστήμιο επιλέξαμε τους διοικητικούς υπαλλήλους. Να μου πείτε γιατί τους διοικητικούς υπαλλήλους. Και η απάντηση είναι ότι ένα μέρος των διοικητικών υπαλλήλων και είχε φτάσει στα αυτιά μας αυτό ως αίτημα και επίσημο, αλλά και ανεπίσημο, είχε ιδιαίτερα επιβαρυνθεί από την παρούσα συγκυρία. Υποχρεώθηκε σε τηλεργασία, υποχρεώθηκε να υποστηρίξει την τηλεεκπαίδευση όλου του πανεπιστημίου και βέβαια ήταν αυτοί που, τους οποίους όλοι παίρναμε τηλέφωνο απεγνωσμένοι πριν περίπου ένα χρόνο για να ζητήσουμε υποστήριξη. Οπότε υπήρχε ένα αίτημα και είπαμε να κάνουμε κάτι για αυτούς τους συναδέλφους. Και ευελπιστούμε τα αποτελέσματα που θα εξάγουμε να μας δώσουν μια καλή εικόνα με απότερο σκοπό και εμείς σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου να σχεδιάσουμε κάποιες παρεμβάσεις που θα υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη κατηγορία των εργαζομένων. Εδώ είναι οι βασικές ερευνητικές μας υποθέσεις. Είναι αυτονόητες οι περισσότερες, ότι η ψυχική ανθεκτικότητα σχετίζεται αρνητικά με την κατάθλιψη, το άγχος, το στρες και το φόβο και από την άλλη ότι σχετίζεται θετικά με τη γνωστική λειτουργικότητα. Και φυσικά ότι η κατάθλιψη, το άγχος και το στρες από τη μια σχετίζονται θετικά με το φόβο και αρνητικά με τη γνωστική λειτουργικότητα. Και ο φόβος υποθέσαμε ότι σχετίζεται αρνητικά με τη γνωστική λειτουργικότητα. Εδώ είναι τα ερευνητικά μας εργαλεία, όλα προσαρμοσμένα με τις κατάλληλες διαδικασίες στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική πραγματικότητα. Και θα δούμε λίγο τα βασικά αποτελέσματα, τα οποία είναι υπό επεξεργασία, γι' αυτό αν δεν είναι σαφή, θα ήθελα παρακαλώ να με ρωτήσετε. Λοιπόν, έχουμε 95 συνολικά άτομα, είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι συμμετέχοντες ως επιτοπλίστων γυναίκες, άνω των 45 ετών περισσότεροι, έγκαμοι. Παραπάνω από τους μισούς έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 5,7 έχει νοσήσει από τον ιό COVID-19. Τώρα, μία πρώτη αποτύπωση των μεταβλητών που ερευνήσαμε, δείχνει ότι έχουμε μέτρια προς υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας στο δείγμα μας, μέτρια επίπεδα γνωστικής λειτουργικότητας, αν και είναι
νέοι σχετικά άνθρωποι, μέτρια προς χαμηλά επίπεδα φόβου και μέτρια επίσης επίπεδα αρνητικών συναισθημάτων, κατάθλιψης, άγχους και στρες. Να δούμε λιγάκι σχετικά με την κατάθλιψη, το άγχος και το στρες, κάποια συγκρίση μεταξύ των ομάδων. Εδώ ήταν μια έκπληξη αυτό. Οι άνδρες έχουν υψηλότερη βαθμολογία στην κατάθλιψη, στο άγχος και στο στρες. Εδώ πρωτοτυπούμε σε σχέση με την παγκόσμια βιβλιογραφία. Οι ενήλικες 45 και άνω έχουν υψηλότερη βαθμολογία και μάλιστα στατιστικά σημαντική και στις τρεις μεταβλητές, κατάθλιψη, άγχος και στρες, συγκριτικά με τους νεότερους συναδέλφους. Και εδώ φυσικά θυμόμαστε και λίγο αυτήν την επιχειρηματολογία και των μέσων επικοινωνίας σχετικά με τον κίνδυνο να νοσήσουν και να πάθουν κάτι σοβαρότερο μεγαλύτερη σε ηλικία άνθρωποι. Όσοι και όσες έχουν νοσήσει από τον COVID-19 έχουν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στην κατάθλιψη, στο άγχος και στο στρες, άρα ίσως έχουν εδώ μια ευαλωτότητα. Και όσοι και όσες φροντίζουν υπερβολικά την ατομική τους υγιεινή, επίσης εμφανίζονται πιο αγχωμένοι, με περισσότερο στρες και κατάθλιψη, συγκριτικά με όσους φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή όσο πριν την πανδημία ή σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Εδώ είναι λίγο οι σχετικοί πίνακες. Και συνεχίζουμε στα αποτελέσματα για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη. Εδώ κάποια αποτελέσματα μπορεί να είναι και τυχαία, αλλά ωστόσο βγήκαν. Οι διαζευγμένοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σύγκριση με τους άγαμους και τους έγκαμους. Πάλι, οι μέσες ηλικίες ενήλικες 45 και άνω έχουν περισσότερο φόβο για τον COVID-19 σε σύγκριση με τους νεότερους ενήλικες και επίσης έχουν και περισσότερο στρες. Τώρα, αναφορικά με τις διαφορές φύλου, οι γυναίκες έχουν περιορίσει τη σωματική επαφή σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους άνδρες, είναι λίγο πιο προσεκτικές, ενώ όμως οι άνδρες εμπιστεύονται περισσότερο τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών των εμβολίων σε σύγκριση με τις γυναίκες. Τώρα, αυτοί που έχουν νοσήσει επίσης ελέγχουν τον εαυτό τους περισσότερο, μήπως έχουν κάποιο σύμπτωμα του ιού συχνότερα από αυτούς που δεν έχουν νοσήσει, ενώ οι έγκαμοι φαίνεται να έχουν περιορίσει τη σωματική επαφή με άλλους ανθρώπους σε μεγαλύτερο βαθμό. Και τέλος, αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, φαίνεται ότι οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΗ χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα ατομικής προστασίας, έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ΝΕΟΔΗ και στις επίσημες ενημερώσεις της κυβέρνησης και στα άρθρα των εφημερίδων, συγκριτικά με αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και μάλιστα, οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΗ εμπιστεύονται περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τους φίλους τους, όχι μόνο σε σύγκριση με αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε σύγκριση με αυτούς που έχουν μεταπτυχιακές σπουδές. Γι' αυτό ίσως θεωρώ εγώ ότι είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον έβριμα. Και να πάμε στις συσχετήσεις, οι οποίες κινήθηκαν σε αναμενόμενα επίπεδα. Οι συσχετήσεις ήταν μέτριες οι περισσότερες. Φαίνεται λοιπόν ότι ο φόβος σχετίζεται θετικά με την εμπιστοσύνη στις ειδήσεις των τηλεοπτικών καναλιών. Όποιος εμπιστεύεται περισσότερο μάλλον τα τηλεοπτικά κανάλια φοβάται και λίγο περισσότερο. Η ψυχική ανθεκτικότητα συσχετίζεται θετικά με τη γνωστική λειτουργικότητα και μάλιστα λίγο πιο υψηλή συσχέτιση εμφάνισαν δύο υποκλίμακες της ψυχικής ανθεκτικότητας, η ατομική επάρκεια και η πίστη στο προσωπικό ένστικτο. Και επίσης, εκεί στον τρίτο πίνακα δεξιά, βλέπουμε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα, όπως είναι αναμενόμενο, συνδέθηκε αρνητικά με το στρες, ενώ ο φόβος, επίσης αναμενόμενο έβριμα, συνδέθηκε θετικά με την κατάθλιψη και το στρες και η γνωστική λειτουργικότητα από την άλλη, επίσης το περιμέναμε, συνδέθηκε αρνητικά με το άγχος και το στρες. Τώρα είμαστε σε διαδικασία να κάνουμε και παλινδρομήσεις, να προχωρήσουμε λίγο
δεδομένα μας και τις αναλύσεις μας, σε ένα πρώτο επίπεδο, η γραμμική παλινδρόμηση που κάναμε επιβεβαιώνει τη μέτρια προβλεπτική ισχύ της γνωστικής λειτουργικότητας και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση της γνωστικής λειτουργικότητας φαίνεται να προβλέπει την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και το αντίστροφο. Αλλά τα δεδομένα είναι υπό επεξεργασία, οπότε σε μια δημοσίευση, σε ένα συνέδριο που το περιμένουμε μετά από όλο αυτό που ζούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε πιο ολοκληρωμένα. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη και εδώ θα ήθελα στο chat να γράψετε τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις, διευκρινιστικές ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να εμπλουτίσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να περάσω λίγο σε ένα πιο εφαρμοσμένο κομμάτι, γιατί οφείλω να υπενθυμίζω πάντα και στον εαυτό μου, αλλά και στους συναδέλφους μου, ότι η κλινική ψυχολογία είναι ένας εφαρμοσμένος κλάδος και χρειάζεται να κάνουμε έρευνες, να διδάσκουμε, να αναπτύσσουμε προβληματισμό, αλλά χρειάζεται να έχουμε και εργαλεία. Και εδώ λοιπόν αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα σε αυτό το δύσκολο που περνάμε, πώς χτίζουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα και τι μπορούμε να κάνουμε. Να θυμίσω εδώ ότι η ψυχική ανθεκτικότητα, μας λένε τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, ότι χτίζεται αρκετά νωρίς στη ζωή μας. Ωστόσο, μπορούμε να παρέμβουμε και αργότερα στη ζωή μας μέσα από κάποιες προτάσεις που μας έρχονται από εφαρμοσμένους κλάδους, όπως η κλινική ψυχολογία και κάποιους πιο καινούριους κλάδους, όπως είναι η θετική ψυχολογία. Φαίνεται λοιπόν ότι τα τρία στοιχεία κλειδιά τα οποία μας οδηγούν στην ψυχική ανθεκτικότητα είναι τα δυνατά μας στοιχεία, strengths, έτσι, οι δυνατότητες μας, οι αξίες μας, δηλαδή το να ζούμε σύμφωνα με τις αξίες μας, αλλά και η αυτοσυμπόνη. Θα εξηγήσω λίγο και με κάποιες πολύ απλές εφαρμογές πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε κάθε μία από αυτές τις έννοιες ώστε να χτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτό που σκέφτηκα και για λόγους οικονομίας χρόνου είναι να κάνουμε λίγο πιο βιωματικά την πρώτη άσκηση και τις άλλες δύο απλά να τις παρουσιάσω και να τις δείτε, να τις σημειώσετε για δική σας χρήση ή και χρήση ενδεχομένως και στην επαγγελματική μας πρακτική. Θα ξεκινήσουμε με τις δυνατότητες. Οι δυνάμεις μας, λοιπόν, είναι οι προϋπάρχουσες δυνατότητές μας για ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς ή σκέψης ή συναισθήματος. Μας είναι οικίες. Μας είναι οικίες, αλλά τις ξεχνάμε. Πολύ συχνά, όταν είμαστε μπροστά στη δυσκολία, φαίνεται να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Εάν όμως τις αναγνωρίσουμε, αυτές μπορούν να μας οθήσουν προς μια θετική λειτουργία και ανάπτυξη. Καμιά φορά λέω στους θεραπευόμενους μου και στους φοιτητές μου τι έχουμε στην ψυχική μας αποθήκη, ποια είναι τα αποθέματά μας εκεί. Τα ξεχνάμε και είναι σημαντικό να τα αναγνωρίσουμε. Έτσι λοιπόν σας προτρέπω πολύ απλά, έτσι, σε μια άσκηση όπως αυτές που κάνουμε στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, να αναγνωρίσουμε τα δυνατά μας στοιχεία. Δηλαδή, ας γράψουμε, όχι πολλά, εγώ θα έλεγα μέχρι τρία, ας γράψουμε κάποια δυνατά μας στοιχεία που μας λένε οι άλλοι ότι έχουμε ή που νομίζουμε εμείς ότι έχουμε. Ποια είναι λοιπόν τα δυνατά μας στοιχεία? Στην πρώτη στήλη, λοιπόν, μπορούμε να γράψουμε τα δυνατά μας στοιχεία. Μπορείτε να το κάνετε τώρα, έχουμε 2-3 λεπτά. Στη δεύτερη στήλη μπορούμε να γράψουμε από το 1 στο 10, έτσι, κατά πόσο τα χρησιμοποιούμε στο τώρα. Έχουμε αυτό το δυνατό στοιχείο, το χρησιμοποιούμε στο εδώ και τώρα ή όχι. Και στην τρίτη στήλη φυσικά
πώς θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, ποιος είναι ο στόχος, θα μπορούσαμε να πούμε. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι, να το γράψουμε ώστε να το δούμε κιόλας, να κάνουμε μια αυτοπαρατήρηση σε αυτά τα στοιχεία. Καταρινά, όταν λες για το στόχο, εννοείς σε σχέση με τον COVID ή γενικότερα προσωπικό στόχο? Καλή ερώτηση, Βίκυ. Θα ήθελα, ναι, θα μπορούσαμε τώρα, εφόσον τα δυνατά στοιχεία μας βοηθούν και να προσαρμοστούμε στην παρούσα συγκυρία, να είναι στο τώρα, σε σχέση με τον COVID. Σας αφήνω 2 λεπτάκια. Και αφού έχουμε γράψει ο καθένας ό,τι έχει γράψει, ας πάμε λίγο και ας απαντήσουμε ο καθένας για τον εαυτό του και μπορούμε να το μοιραστούμε και στο chat. Αυτές είναι κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις. Τι παρατηρούμε όταν βλέπουμε όσα έχουμε γράψει? Τα γνωρίζαμε αυτά? Τα ξέραμε? Ή τα είχαμε αγνοήσει? Πώς θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα αυτά τα δυνατά στοιχεία στην παρούσα συγκυρία? Ποια στοιχεία βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε περισσότερο και ποια λιγότερο? Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία τα χρησιμοποιούμε αρκετά και δεν χρειάζονται βελτίωση? Και βέβαια, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ξεκινήσουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο αυτά τα δυνατά μας στοιχεία? Αυτές οι ερωτήσεις έτσι για προβληματισμό, για να μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε αυτή την ασκησούλα λίγο περισσότερο. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Ακούγεται πάρα πολύ έντονο το μικρόφωνο. Δεν είχα κάνει παράσιτα. Τι ακούγεται? Έκανε παράσιτα το μικρόφωνο. Αυτό, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι, λυπάμαι. Και μάλιστα δεν ξέρω τι έχει συμβεί τώρα, διότι είναι ο υπολογιστής. Ναι. Λυπάμαι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είναι και πρόβλημα σύνδεσης. Εδώ πέρα έχουμε και φοιτητές μας. Λοιπόν, έχουμε και φοιτητές μας. Για, είναι λίγο τα σημεία των καιρών αυτά, έτσι. Λοιπόν, εάν έχετε ολοκληρώσει αυτή την μικρή άσκηση, να πάμε στα επόμενα, στις επόμενες 2 σημαντικές μεταβλητές που μας βοηθούν στο να χτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Ωραία. Η δεύτερη είναι λοιπόν οι αξίες μας. Σκεφτείτε λοιπόν τι μας κάνει να πάμε προς τα μπροστά, τι είναι σημαντικό για εμάς, τι μας οθεί. Είναι αυτό το οποίο λέμε ότι αξίζει να παλέψουμε. Αυτό που μας δίνει πνοή, θα λέγαμε, αυτό που μας δίνει κατεύθυνση. Οι αξίες μας λοιπόν σαφώς διαφέρουν, ο καθένας έχει διαφορετικές αξίες και μπορούμε να πούμε, χωρίς αυτό να εξαντλείται στα στοιχεία που θα δώσω, ότι οι αξίες μας εκτείνονται σε αυτούς περίπου τους τομείς, εργασία και εκπαίδευση, σχέσεις, ελεύθερος χρόνος και υγεία και προσωπική ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν δεν θα κάνουμε αυτή την άσκηση για οικονομία χρόνου. Απλά θέλω λίγο να
προβληματιστούμε σε σχέση με αυτό. Οι αξίες μας είναι σημαντικές. Το σημαντικό εδώ είναι να ζούμε σύμφωνα με αυτές. Αν δεν ζούμε σύμφωνα με αυτές, εκεί προκύπτει μια ασυμφωνία, όπως γνωρίζουμε. Άρα, εδώ, πολύ απλά, ένα πινακάκι, έτσι, ελπίζω να είναι βοηθητικό. Ποια είναι η αξία μου σε σχέση με καθέναν από αυτούς τους τομείς, με την εργασία, την εκπαίδευση, τις σχέσεις κτλ. Τι με εμποδίζει να ζήσω σύμφωνα με τις αξίες μου. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει. Και βέβαια, τι μπορώ να κάνω. Βλέπουμε εδώ πώς θετική ψυχολογία, γνωστική συμπεριφορική συνδέονται και θα λέγαμε συναντώνται για να δούμε, για να βρούμε κάποιες χρήσιμες εφαρμογές για εμάς και τη δουλειά μου. Και ελπίζω να το είδατε ή να το έχετε σημειώσει όσο θέλετε. Τη διαφάνεια 34, ναι. Είναι οι αξίες μας. Έτσι, είναι οι αξίες μας σύμφωνα με αυτούς τους τομείς. Τα values, έτσι, αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι η αξία μας, το όραμά μας, θα λέγαμε ο κανόνας μας. Για παράδειγμα, τώρα ο καθένας έχει διαφορετικό σε αυτό, διαφορετική αξία, αλλά μπορεί στην εργασία να είναι, για παράδειγμα, μια αξία, τα αγαθά κοπισκτώνται. Κάποια αξία, κάποιο μότο ή κάποιο ρητό ή κάτι δικό μας. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι ο πίνακας που μπορούμε πολύ απλά το πινακάκι να το σημειώσουμε για δική μας χρήση αργότερα. Και ελπίζω να ακούγομαι, συνάδελφοι, και η αυτοσυμπόνια, πρέπει να σας πω, και όσοι κάνετε έρευνες και διαβάζετε άρθρα το γνωρίζετε, ότι η αυτοσυμπόνια είναι η μεταβλητή με την που εμφανίζεται ως περισσότερο σχετιζόμενη με την ψυχική υγεία τα τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά είναι προβλεπτικός παράγοντας της ευημερίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Σημαίνει πολύ απλά το να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας με φροντίδα, σαν κάτι που αξίζει. Τρία στοιχεία συναποτελούν την αυτοσυμπόνια. Η αυτοευγένεια, σε αντίθεση με την αυτοκριτική. Η αίσθηση του ανήκειν, που είναι φυσικά πολύ βασικό και αναπτυξιακό μας χαρακτηριστικό, το να ανήκουμε λοιπόν σε μια συλλογική κοινότητα, σε αντίθεση με την απομόνωση και πόσο σημαντικό είναι αυτό στην παρούσα συγκυρία. Και βέβαια το να έχουμε ενσυνειδητότητα, δηλαδή επίγνωση και καλή επαφή με αυτό που μας απασχολεί, σε αντίθεση με την υπερβολική ταύτιση με τα προβλήματα. Τώρα εδώ η ασκησούλα, την οποία απλά την αναφέρω, δεν χρειάζεται να την κάνουμε τώρα, έτσι, την αναφέρω για τροφή, για προβληματισμό. Είναι πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτοσυμπόνια. Μπορούμε να σκεφτούμε μια πρόσφατη εμπειρία όπου κρίναμε αυστηρά τον εαυτό μας. Και νομίζω είναι εύκολο να το κάνουμε. Εκεί λοιπόν μπορούμε να έχουμε τρεις στήλες. Τη φωνή της κριτικής, για παράδειγμα ήμουν τεμπέλης. Έτσι. Τι έλεγε η φωνή της κριτικής, τι έλεγε το συνέστημα, δηλαδή πώς αισθανθήκαμε όταν κρίναμε αυστηρά τον εαυτό μας. Μπορεί να αισθανθήκαμε μοναξιά, για παράδειγμα. Και η τρίτη στήλη θα μπορούσε να είναι η φωνή ενός καλού φίλου ή ενός σοφού συμβούλου. Τι συμβουλή θα μας έδινε αυτός ο άνθρωπος, που είναι και λίγο έξω από εμάς, που βλέπει τα πράγματα ίσως πιο ρεαλιστικά. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι υποθέτουμε, και αυτός είναι ο σκοπός της μικρής αυτής άσκησης, ότι η φωνή του συμβούλου είναι μάλλον αυτή που είναι πιο κοντά στο σημείο που δείχνουμε αυτοσυμπόνια στον εαυτό μας. Την οποία αυτοσυμπόνια ξεχνάμε όταν κρίνουμε τον εαυτό μας. Προσέξτε, δεν λέμε να μην κρίνουμε, να μην κάνουμε αυτοκριτική. Λέμε να μην κάνουμε υπερβολική αυτοκριτική και να μην κάνουμε αυτομαστίγωμα, όπως λέμε, έτσι.
Οπότε αυτή είναι μια πολύ μικρή παρέμβαση στην έννοια της αυτοσυμπόνιας. Και πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση του υλικού που έχω ετοιμάσει, να δούμε λιγάκι πώς νοηματοδοτούμε τις δύσκολες εμπειρίες μας. Δηλαδή, όταν θα περάσει όλο αυτό, τι θα μας έχει μείνει. Έχουμε βρει τα δυνατά μας σημεία για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συγκυρία. Μήπως μέσα από αυτή τη συγκυρία ανακαλύψαμε νέα σημεία, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε ή δεν τα είχαμε καν σκεφτεί. Πώς ερμηνεύουμε την εμπειρία που ζούμε σύμφωνα με τις αξίες μας. Ποια είναι η ερμηνεία που μου, ποιο είναι το ερμηνευτικό πλαίσιο. Μας έμαθε κάτι όλο αυτό για τον εαυτό μας και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους άλλους και το μέλλον. Δείξαμε αυτοσυμπόνια, άραγε, ή το ξεχάσαμε. Και βέβαια, δεν ξεχνάω κάθε φορά που μιλάω για δύσκολες καταστάσεις, να προσθέτω και την υπαρξιστική προσέγγιση, η οποία είναι ιδιαίτερα αγαπημένη μου προσέγγιση, και να μην ξεχνάμε ότι τα πάντα έχουν ένα προσωπικό νόημα. Και έχουμε πάντα την επιλογή, μέσα ακόμη και στις πιο αντίξουες συνθήκες, να ενεργήσουμε, να δράσουμε και να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ολοκληρώνοντας, να δώσω έτσι κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να χτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Αναφορικά με τον εαυτό μας, θα πρότεινα να μην βλέπουμε τις κρίσεις ως ανυπέρβλητα εμπόδια. Είναι η κρίση ένα πρόβλημα, αλλά όχι ανυπέρβλητο. Ας αποδεχτούμε ότι η αλλαγή είναι μέρος της ζωής μας, πόσο το νιώσαμε αυτό τον τελευταίο χρόνο. Μας ήταν τα πάνω κάτω. Άρα, οι πιο άκαμπτοι από εμάς λίγο δυσκολευτήκαμε, ενώ οι πιο προσαρμοστικοί μάλλον τα πήγαμε καλύτερα. Να κινηθούμε προς την εκπλήρωση, εγώ δεν θα έλεγα των στόχων, η έννοια του στόχου, εγώ τη θεωρώ λίγο αυστηρή έννοια, αλλά προς των επιθυμιών, προς αυτόν που θέλουμε να κάνουμε, προς των αναγκών μας, να καλύψουμε τις ανάγκες μας, να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες μας. Ας λάβουμε δράση, ας κάνουμε κάτι γι' αυτό, φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι η προσωπική μας εξέλιξη είναι σημαντική και είναι επίσης απαραίτητο να έχουμε τουλάχιστον σε ένα βαθμό μία θετική εικόνα για τον εαυτό μας. Ας διατηρήσουμε μία αισιόδοξη οπτική, ένα ροζ συννεφάκι πάνω από το κεφάλι μας, γιατί αυτό λίγο μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα, όχι υπεραισιόδοξη, αλλά αισιόδοξη, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, και ας ενεργοποιήσουμε την αυτοφροντίδα. Και όσον αφορά τη σχέση μας με τους άλλους, όπως λέει και ο ερευνητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χριστάκης, που συνέχεια λέει, συνδεθείτε διαπροσωπικά και κοινωνικά, μοιραστείτε το βίωμά σας, τα συναισθήματά σας, μην κλείνεστε. Και βέβαια, ας είμαστε ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όσο πιο συλλογικοί μπορούμε. Δηλαδή, κάνουμε διάφορα πράγματα ο καθένας, στη δουλειά μας, στα χόμπι μας, στην οικογένειά μας. Αλλά έχει σημασία να έχουμε την αίσθηση ότι η δράση μας έχει μία απήχηση και στην κοινότητα. Οπότε ας γίνουμε έστω κατά ένα λιθαράκι λίγο πιο συλλογικοί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα περιμένω τις ερωτήσεις για να κάνουμε μία συζήτηση. Ευχαριστούμε, Βίκη, είσαι εδώ, έτσι. Ευχαριστούμε την κυρία Φλωρά για τα θέματα που ανέπτυξε γύρω από την ψυχική ανθεκτικότητα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Έχω και εγώ κάποια σχόλια να κάνω και ερωτήματα. Βίκη, εδώ είσαι, ναι. Πήρα το λόγο, έτσι. Εγώ ζήτησα συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν ξέρω, να διαβάσουμε τα ερωτήματα λίγο. Ναι, βεβαίως. Το πρώτο είναι, εντάξει, είναι λίγο γενικότερο θα έλεγα. Ποιες γνωστικές λειτουργίες περιλαμβάνει η γνωστική λειτουργικότητα, τι μελετά του ουσιαστικά
τι μελετήθηκε ως γνωστική λειτουργικότητα. Θα έχεις κατέρμοντα να με απαντήσεις λίγο στα γρήγορα. Ναι, ναι, είναι η συγκέντρωση, η μνήμη, η προσοχή, δηλαδή οι απλές γνωστικές λειτουργίες. Έτσι, είναι μια απλή κλίμακα αυτή που μπορώ να σα. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι σαφές. Είναι ναι, σαφές ναι. Ναι. Τώρα, παραβλέπουμε μία για τους πτυχιούχους λίγο για τα θέματα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένα ερώτημα κυρίως της Σπυροπούλου, της κυρίας Σπυροπούλου, για σε ποιο θέμα δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Ήταν μάλλον μία διευκρίνηση, όχι τόσο ερώτημα. Οι πτυχιούχοι στην πρώτη έρευνα, φαντάζομαι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα, δεν ξέρω αν, το, αν σου λέει είναι κάτι. Στην έρευνα που κάναμε στη Δυτική Μακεδονία, στην Πανεπιστήμιο. Α, την δεύτερη, ναι, ναι, ναι. Ναι, οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΗ φαίνεται να δείχνουν περισσότερο εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην κυβερνητική πολιτική γενικότερα, από αυτούς που έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν έχει μια γραμμική πορεία, δηλαδή ότι οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΗ έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και από αυτούς που έχουν μεταπτυχιακό. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής. Ναι, νομίζω είναι σαφές. Τώρα, τι ερμηνείς ναι. αυτά, ή αν μπορούν να δοθούν τα ακριβώς, ναι. και δεν ξέρω αν χρειάζεται και τι αυτά αλλάζουν ναι. κιόλας όπως αναφέρεις και εξαρτάται τι εννοούμε και τα μέσα γενικότερα κοινωνικής δικτύωσης ποια είναι. Σωστά. Οι γυναίκες αυτό, εντάξει, είναι ένα ερώτημα και αυτό γενικό, εμφανίζουν, λέει, ψηλότερα το ερώτημα ποσοστά φόβου, για ποιο λόγο, έτσι, γιατί τι πιστεύετε για αυτό το θέμα, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά φόβου σε σύγκριση με τους άντρες. Αυτό θα έλεγα ότι οι γυναίκες γενικότερα στα αρνητικά συναισθήματα, ακόμα και στην ψυχοπαθολογία και στις, κυρίως στις συναισθηματικές διαταραχές, αλλά και στις παχώδεις διαταραχές, εμφανίζονται. Τώρα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε επιβαρύνσεις έτσι, κοινωνικές και στο ρόλο της γυναίκας φυσικά, αλλά επειδή χρειάζεται να έχουμε και κάποια πρόσβαση στις γυναίκες και στους άντρες, νομίζω ότι οι γυναίκες το εκφράζουν και λίγο περισσότερο, έτσι. Ότι είναι αυτές που απευθύνονται περισσότερο σε μονάδες ψυχικής υγείας. Οπότε μπορούμε να τις καταγράψουμε, εντάξει. Έτσι ακριβώς. Αν τέλειωσε, Καταρίνα, εγώ θα συμπλήρωνα ότι παραδοσιακά θεωρείται ότι ακριβώς αυτό που λέμε, γιατί έτσι καταγράφονται και οι περισσότερες εσωτερικευμένες έτσι, συναισθηματικές δυσκολίες ή κατάληψη, σε αντίθεση με τους άντρες, οι οποίοι δεν είναι, θεωρώ ότι δεν είναι, όπως και τα αγόρια που μελετάμε και τους εφήβους, δεν είναι ότι δεν νιώθουν καταθλιπτικά συναισθήματα ή αισθήματα φόβου, είναι ότι εκδηλώνονται, όπως πολύ σωστά είπες, με άλλους τρόπους ή δεν το βγάζουν ή μπορεί να βγαίνει, όπως και στα παιδιά, καταθλιπτικά συναισθήματα μέσα από υπερδιέγερση, υπερκινητικότητα, διασπαστικότητα, αλλά και επιθετικότητα. Έτσι. Αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα και σε εφήβους και σε παιδιά. Τώρα, στους ενήλικους είναι αλήθεια ότι διαφοροποιείται, αλλά και πάρα πολλοί άντρες που και είναι και επιθετικοί και βίαιοι, σημαίνει ότι δεν ταλαιπωρούνται, δεν πάσχουν, έτσι, ειδικά αν, έτσι, ποσοστά που ξέρουμε ότι πάρα πολλοί που είναι κακοποιητικοί έχουν υποστεί και αυτοί κακοποίηση, έτσι, που σημαίνει είναι ένας τρόπος να εκδραματίζουν, όπως λένε, το acting out, τα συναισθήματά τους αυτά τα οποία δεν τα αντέχουν, έτσι, ενώ οι γυναίκες, όπως νομίζω ανέφερες και εσύ, τα επεξεργάζονται πολύ περισσότερο. Έτσι, τα μεταφέρουν, να συμβουλεύονται ειδικού. Νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνεί η Βία, και αυτή είναι η δικιά μου, έτσι. Και πολύ πολιτισμική παράγοντα εδώ παίζουν. Ορίστε. Και πολιτισμική παράγοντα εδώ παίζουν ρόλο. Ναι, βέβαια. Κοινωνική, πολιτισμική και ίσως και βιολογική, με την έννοια βέβαια τη μαμάς τροφού που πρέπει συναισθηματικά να είναι πολύ πιο ικανή και εκδηλωτική για τα παιδιά και να δοτική τέλος πάντων και πλαισιωτική και όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Έτσι, ευκαιρία να πούμε και κάτι έτσι πιο κλινικό. Δεν ξέρω αν η Βίκη συμφωνεί σε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως συμφωνώ. Και βεβαίως είναι και πολιτισμικό, γιατί αυτές είναι αξίες, μιας που μιλήσαμε και για αξίες στο πλαίσιο της εισήγησης, που είναι καλά εδρεωμένες μέσα μας. Και είναι μια αξία ότι το ανδρικό φύλο, προκειμένου να δείχνει αυτόνομο, ανεξάρτητο, θα πρέπει να μην αποδέχει τις αδυναμίες, το συγκρατείτε και να δείχνει έτσι με ένα πιο μετριοπαθή τρόπο τα συναισθήματά του. Και θα έλεγα, ίσως και βάζοντας και μια υπαρξιακή διάσταση, μιας που μπήκε και αυτή η διάσταση στην εισήγηση της κυρίας Κλωρά, ότι ίσως και επειδή η πανδημία απειλεί πολύ τη ζωή και το θέμα της σωματικής υγείας, ίσως και το ότι οι γυναίκες
έχουμε μια σχέση με το σώμα διαφορετική από αυτή που έχουν οι άντρες με το σώμα, να υπάρχει και αυτή η ερμηνεία έτσι σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω όμως αλλά όλα αυτά είναι υποθέσεις. Ναι, αυτό που είπε η Κατέρινα νομίζω ότι εκφράζονται πολύ περισσότερο και επίσης συμπληρωματικά με αυτό που ανέφερες Βία και τώρα δεν πειράζει, μονοπολούμε το λόγο, δεν πειράζει, συντονίζουμε, είναι ότι και οι άντρες, ναι μεν υπάρχει αυτή η αυτοσυγκράτηση, κυρίως θα έλεγα να μην δείχνουν την αδυναμία τους, αλλά είναι πιο αποδεκτή το να είναι επιθετικοί ή να εκφράζονται με βίαιους επιθετικούς τρόπους παρά να εκφράζονται με πιο συναισθηματικούς ή αθεωρούμενους αδύναμους. Έτσι και αυτό σίγουρα είναι και κοινωνικά τώρα πώς έχει ξεκινήσει, σίγουρα έχει να κάνει και με τους ρόλους ακριβώς και τη βιολογία, ενώ τους ρόλους βιολογικούς, έτσι ως μαμά τροφός εκεί αναφέρουμε, ενώ ο πατέρας είναι συμπληρωματικός, ας το πούμε, στο... Ναι. Να διαβάσουμε λίγο τα άλλα. Κάποια ερωτήματα είναι σε σχέση με την Κατερίνα, με την ψυχική ανθεκτικότητα, μετάξει, σε σχέση με την διαδικασία, την αυτορύθμιση τέλος πάντων και το αίσθημα διατήρησης αυταξίας. Φυσικά έχουν γίνει έρευνες σε αυτό. Έτσι. Όχι όμως, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι σχετικά με τον COVID, αλλά έχουν γίνει έρευνες. Είναι πολλαπλώς, έτσι, θα έλεγα... Η ψυχική ανθεκτικότητα έχει διερευνηθεί πολλαπλώς και σίγουρα υπάρχουν, αλλά όχι σε σχέση με τον COVID. Δεν βρήκα κάτι. Ναι. Αυτό που θέλω λίγο να συμπληρώσω, επειδή και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι αλήθεια σαν έννοια, αν υπάρχει, έχει μπει τέλος πάντων στη βιβλιογραφία σε πολλά και σε κλινική και στην αναπτυξιακή. Αυτό που πρωτογενώς τουλάχιστον όλοι αυτοί και η κυρία Φλωρά το ξέρει σίγουρα, η Λούθαρ, η Μάστιν και όλοι αυτοί που είχαν ξεκινήσει και η δικιά μας εδώ, η, έτσι. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Χατζηχρήστου. Όχι, όχι. Η κυρία Χατζηχρήστου, ναι, στο θέμα της σχολικής αναπτυξιακής είναι πάρα πολύ ψυχική ανθεκτικότητα και στην έρευνα. Καλά, τώρα παιδιά, συγγνώμη πάρα πολύ. Είναι και η κούραση της ημέρας που βγαίνει. Ο συνάδελφος τα μου ήρθε στο μυαλό μετά, έχει κάνει έρευνα και είναι και συνεργάτη της Μάστιν. Στην αρχή, η ψυχική ανθεκτικότητα πριν 30 χρόνια βγήκε ως το φαινόμενο ότι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ακραίες συνθήκες, από διοργανωτικές, επιβαρυντικές πάρα πολύ, πώς είναι δυνατόν να αποφύγουν την ψυχοπαθολογία, πώς αποφεύγουν. Αυτό ήταν το φαινόμενο. Το αναφέραμε στην αρχή. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, αυτό που εγώ το συμπληρώνω τώρα, γιατί δυστυχώς έχασα κατά ένα λόγο αργοπορίες, δεν το ίντερνετ στο σπίτι διακόπη και ήρθα στο πανεπιστήμιο, ήταν το ερώτημα, είναι μάλλον αυτό που. Η Λούθαρ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, επειδή είστε και στο πεδίο της θετικής ψυχολογίας και οι δυο σας, αυτό που έβγαλε το 2004 και πιο παλιός, το συμπέρασμα των 50 ετών έρευνας πάνω στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην θετική ψυχολογία ήταν που σε πολλά προσωμία προσεγγίζοντας πάνω, ήταν ότι αυτό που μετράει είναι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι στις σχέσεις. Αυτό που βρέθηκε ότι και ένα άτομο να είναι με την έννοια της αποφυγής της ψυχοπαθολογίας, έτσι, και της, αυτό που λέει η ανθεκτικότητα που λέει, απέναντι σε συνθήκες ακραίες και η δυνατότητα να αναπτυχθείς, έτσι, όχι να μείνεις καθυλωμένος ή να είναι... είναι οι σχέσεις, η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ατόμου μέσα στο πλαίσιο του οικογενειακού κοινωνικού που μεγαλώνει το άτομο, όπου είναι πολύ επιβαρυντικές, απουσία πατέρα, μπορεί να είναι η μαμά στα ναρκωτικά, αλλά υπάρχει, ξέρω εγώ, μια γιαγιά σταθερή, έτσι με το οποίο το άτομο, ας πούμε, αναπτύσσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να απαντάω εγώ, οι διάφορες διαστάσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι αλήθεια ότι έχουν διευρυνθεί, δεν ξέρω, επειδή υπάρχει και το ερώτημα με τη συναισθηματική νοημοσύνη, δεν ξέρω εσύ τι θα απαντούσε Κατερίνα και η Βίκη, βέβαια, αν, τι σχέση έχει, πώς θα το... Είναι το ένα ερώτημα, έτσι, αν υπάρχει σύνδεση, πώς συνδέεται η ψυχική ανθεκτικότητα. Επίσης δεν έχω στην αντίληψή μου κάποια έρευνα, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιη ότι σχετίζεται θετικά. Αλλά είναι και ένα πολύ ωραίο θέμα και ευχαριστώ την συνάδελφο για διερεύνηση. Ναι, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που μπαίνει. Μα η συναισθηματική νοημοσύνη, αν την νοήσουμε που έτσι συνήθως έτσι νοείται, τέλος πάντων έτσι αναφέρεται, είναι η ικανότητα να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή και με τον άλλον, βέβαια κυρίως, αλλά και με τα δικά μας συναισθήματα. Αυτό είναι βασικό, το άτομο που, ας το πούμε, μπορεί να λειτουργεί ψυχικά, να έχει μια
ανθεκτικότητα να αποφέρει την ψυχοπαθολογία, η σύνδεση, η κατανόηση του άλλου, η συναισθηματική σύνδεση με τον άλλον, είναι μια βασική διάσταση. Δεν είναι μόνο απλά, όπως το λένε, θετική αυτοεικόνα ή γενικότερα αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό μπορεί να είναι και, ας το πούμε λίγο κλινικά, επιτρέψει τον όρο, ναρκιστικό, εγωκεντρικό. Δεν σημαίνει ότι συναισθηματική είναι, όμως είναι όμως έτσι όπως τουλάχιστον υπάρχει στη βιογραφία κατά πλειονότητα, είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε, να συγχρονιζόμαστε με τον άλλο συναισθηματικά, να επικοινωνούμε και να συνδέομαστε. Άρα συνδέεται απόλυτα, όπως νομίζω λέγει η κυρία Φλωρά, δεν ξέρω. Και αν μπορώ να προσθέσω κάτι εδώ, έχει γίνει από όσο γνωρίζω έρευνα σε σχέση με την αυτορύθμιση που ανέφερε και η κυρία Φλωρά στην εισήγησή της και την ανθεκτικότητα, και έχει βρεθεί ένα ενδιαφέρον έβριμα, είναι ότι συνδέεται η ψυχική ανθεκτικότητα με τη δυνατότητα γνωστικής επανεκτίμησης, όπως λέγεται, δηλαδή τη δυνατότητα. Κάτι που μας συμβαίνει, να μπορούμε να το επεξεργαστούμε, να μπορούμε να το μεταβολήσουμε και να το επανεκτιμήσουμε με έναν νέο τρόπο νοηματοδότησης, που θα μπορούμε με έναν τρόπο να το κάνουμε, αυτό που λέμε, να το απαρτιώσουμε, να το κάνουμε δικό μας κομμάτι και να μάθουμε μέσα από αυτό, να εξελιχθούμε μέσα από αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Και έχει να κάνει αυτό με τη γνωστική ευελιξία πάρα πολύ, έτσι. Εγώ θα συμπλήρωνα και τη συναισθηματική ευελιξία που πάνε μαζί, γνωστικό συναισθηματική, η Καταρίνα. Ναι, ναι. Αλλά και εγώ νομίζω συμπληρωματικά που η Βίκη τα είπε πάρα πολύ ωραία και με πολύ ωραία όρους. Θα έλεγα, κυρία Γιωτσίδη, θα έλεγα ότι αυτό που αναφέρει και ένας συμμετέχων, Καταρίνα, για την αυτορύθμιση ακριβώς. Αυτό τόνισε και η Βίκη, ότι η ρύθμιση των ικανότητων, δηλαδή ας το πούμε ελέγχου των συναισθημάτων, να μην είμαστε έρημα των παρορμήσεων και των γνωστικών, τέλος πάντων, έτσι, πώς να το πω, διασπαστικών σκέψεων και τα λοιπά, αλλά και των συναισθηματικών παρορμήσεων, βέβαια, δείχνει ένα άτομο πιο, πώς να το πούμε, συναισθηματικά πιο όρημο, πιο συγκροτημένο, που σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα, γιατί αλλιώς παρορμήσεις οδηγούν σε συγκρούσεις, οδηγούν σε συνεχείς ή τέλος πάντων επιθετικότητα και όλα αυτά. Άρα, θεωρητικά, ναι. Ναι. Να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα, Βίκη. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα ψυχική ανθεκτικότητα, τώρα συγγνώμη αν παραβλέπω, θα τα διερευνήσουμε. Είναι ωραίο που υπάρχει χώρος έτσι, για συζήτηση. Η ψυχική ανθεκτικότητα συνδέεται το πόσες δυσκολίες έχει περάσει κάποιος άνθρωπος και είναι αναγκασμένος να προσαρμοστεί στην κατάσταση και να αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από κάποιον που έχει πιο ομαλή ζωή. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που περνάνε τελικά... Σαφώς έχει σχέση, αλλά για να έχει κάποιος ψυχική ανθεκτικότητα να το αντιστρέψω, δεν χρειάζεται απαραίτητα να περάσει δυσκολίες. Έτσι. Εννοείται. Δηλαδή, ίσα-ίσα ότι μακάρι κανείς να μην περνούσε δυσκολίες και όλοι να ήμασταν ανθεκτικοί, αλλά σαφώς και έχει σχέση. Και αυτό ουσιαστικά πυροδότησε και το ενδιαφέρον των ερευνητών. Γιατί παρά τις δυσκολίες, έτσι, και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι σε μια μερίδα ανθρώπων οι δυσκολίες δημιουργούν δεξιότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι αναπτύσσουν ικανότητες αυτό προς τα μέλη. Αλλά όχι σε όλους. Οπότε σίγουρα έχει σχέση, ναι. Άλλο ερώτημα. Ναι, είναι, εντάξει, υπάρχει ένα ερώτημα για την... υπάρχει ένα άλλο που μισό λεπτό βρήκα, ένα για την ψυχική ανθεκτικότητα. Εντάξει, υπάρχει ένα ερώτημα βέβαια που είναι αυτοκριτική στην αυτοσυμπόνια. Είναι δύο ερωτήματα. Ένα είναι η αυτοκριτική, είναι επιμέρους ερωτήμα. Ένα είναι η αυτοκριτική, δεν μπορεί να συνυπάρχει με την αυτοευγένεια. Έτσι είναι το ένα, αυτοευγένεια. Ναι, νομίζω έκανε τη διευκρίνηση. Αυτοκριτική, επικοδομητική, ναι, αλλά όχι αυτό που λέμε αυτομαστίγωμα. Δηλαδή ότι κριτική, και μονομερή επιθετική, ναι, ότι για όλα αυτά εγώ έτσι πολύ απλά. Οπότε ναι, μπορεί να υπάρχει, αλλά όταν είναι σε ένα επικοδομητικό πλαίσιο. Ναι, αυτό οι επικρίσεις και όλα αυτά που αυτοεπικρίσεις και οι ενοχικές επικριτικότητα και αυτά σύντομα αποσυντονίζουν. Είναι αρνητικές διαστάσεις, νομίζω είναι σαφές. Ναι, και αυτοκριτική στην αυτοσυμπόνια. Θεωρείται κάτι. Νομίζω ότι εξηγήθηκε. Νομίζω, ναι. Να απαντήσω λίγο στη συνάδελφο εδώ που μας ρωτάει αν υπάρχουν αντίστοιχες
Αντίστοιχα, δεδομένα στην ελληνική έρευνα ότι όσοι έχουν νοσήσει από COVID-19 εμφανίζουν ψυχιατρικές ή νευρολογικές νόσους, ναι, υπάρχουν. Κυρίως στις νευρολογικές, έχει κάνει καλή δουλειά το νευρολογικό τμήμα του τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αυτό που χρειάζεται λίγο να δω από τις έρευνες που διάβασα ποια είναι, και αν θέλετε μπορώ να σας το στείλω, αυτό που φαίνεται να υπάρχει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι να εμφανίζουν κάποια γνωστικά ελλείμματα, αλλά προσοχή λίγο, δεν χρειάζεται αυτό να γίνει να υπερβάλλουμε, έτσι, είναι ακόμη σε μία, είμαστε στη φάση να το κατανοήσουμε αυτό, εντάξει, γι' αυτό και ίσως τα ευρήματα έτσι δεν δημοσιεύονται και με μεγάλη ένταση, γιατί είναι υποδιερεύνηση αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Ίσως να δούμε και αυτό το ερώτημα σε σχέση με τις αξίες και την ηθική. Ναι. Να πεις κάτι σε σχέση με αυτό. Ναι, οι αξίες μπορούν να συνδέονται με την ηθική, αλλά η ηθική τώρα πηγαίνουμε και λίγο στην ηθική ανάπτυξη και στην ηθική που ο καθένας έχει αναπτύξει. Νομίζω ότι συνδέονται, αλλά οι αξίες θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι είναι μία υποκατηγορία της ηθικής. Στην ηθική εγώ την έχω στο μυαλό μου σε κάτι ευρύτερο. Για να βρούμε τις αξίες, νομίζω ότι ανέφερα και εκεί, είναι σημαντικό να δούμε τι με εμπνέει εμένα, ποιος είναι ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο θα προχωρήσω, θα μου δώσει, αν θέλετε, θα μου δώσει κουράγιο να προχωρήσω. Έτσι. Οπότε συνδέονται με την ηθική, αλλά τουλάχιστον η ηθική σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ως κλινικοί ψυχολόγοι με την ηθική και δεν νομίζω ότι είναι τόσο, αν θέλετε, χρήσιμη έννοια για ένα κλινικό ψυχολόγο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, συνάδελφοι. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, είναι μια διάσταση. Τώρα μπορεί να είναι πολλά και λίγα, στο πούμε. Έτσι είναι λίγο, πρέπει να ορίσουμε και τα λοιπά, ας πούμε, τι είναι. Ναι. Ενοιολογικά συνδέονται. Απλά δεν είναι τόσο σύνηθες να ασχολούμαστε με την ηθική σαν από πλευρά της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Διάσταση, ας πούμε, έτσι, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι κάποιο ερώτημα να το είδες δίκαι. Το ένα είναι αν η ψυχική ανθεκτικότητα ενδυναμώνεται ή φθήρει. Π.χ. λόγω εξάντλησης αναφέρει η κυρία, δεν βλέπουμε και το κοντό. Καλό ερώτημα. Όχι, δεν φθήνει. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ψυχική ανθεκτικότητα όταν διαμορφωθεί είναι κάτι, είναι μεν επίκτητο χαρακτηριστικό, αλλά ότι μας ακολουθεί. Έχει μία σταθερότητα ως ιδιότητα, έτσι. Οπότε δεν έχω βρει, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω συναντήσει ή ευρήματα ή κάτι ότι φθήνει η ψυχική ανθεκτικότητα. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ένα περίπλοκο ερώτημα. Ναι, τώρα προσοχή, και η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι καταρχάς ένας, αν μου επιτρέψεις, Κατερίνα, ένα σταθερό χαρακτηριστικό. Είναι μια δυναμική διαδικασία και είναι όπως όμως, αν εξελισσόμαστε σαν προσωπικότητες, βέβαια υπάρχουν και ακραίες συνθήκες που η λειτουργικότητά μας, αλλά η συναισθηματικότητά μας, να μας τραυματίσει, να μας αποσυντονίσει, έτσι. Αυτό που είναι αλήθεια ότι τα άτομα που έχουν κάποιες δεξιότητες, έχουν συγκροτήσεις, ας το πούμε πιο γενικά τώρα προσωπικότητα, θεωρητικά τουλάχιστον έχουν εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους. Έτσι, αυτό συνδέεται, δηλαδή η ικανότητα, αυτά που έλεγε η κυρία Γιωτσίδη πριν, να επεξεργάζονται, να στοχάζονται, να αντέχουν τα πράγματα, έτσι θεωρητικά είναι ένα όπλο. Βέβαια, υπάρχουν και ακραίες συνθήκες που πολλές φορές και σε κατάσταση τα πέσουμε, είναι ενώ περιόδους διάφορες ήπιες ή πιο σοβαρές περιπτώσεις, ανάλογα αυτό που μας συμβαίνει. Έτσι, είναι και γεγονότα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πάντοτε, αν και όλοι μας λέμε ότι ψυχολόγοι έτσι ότι πήρε. Αυτά που μας συμβαίνουν έχουν να κάνουν με εμάς, έτσι πως... αλλά, ναι. Ναι, ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια διαδικασία, σίγουρα, αλλά διακατέχεται ίσως και μια σταθερότητα, αλλά σίγουρα δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό προσωπικό. Στατικό, δεν είναι μια στατική, όπως δεν είναι και η ζωή μας, η προσωπικότητα δεν είναι...
Στην αρχή ήταν ένα ατομικό χαρακτηριστικό, βέβαια. Τώρα έχει δοθεί, έτσι δεν είναι, Κατερίνα? Έχει περιγραφεί και εμείς που έχουμε κάνει για το... έχουμε μεταφράσει και σταθμεί για τους εφήβους στην ψυχική αθεκτικότητα. Δεν το γνωρίζει τώρα, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη. Κατερίνα, το Child and Adolescent Revised, το Resilient Scale για Child and Adolescent της Prince Embury, που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που υπάρχουν και τα ατομικά χαρακτηριστικά, η αντίδραση απέναντι, δηλαδή το βαθμό στο emotional reactivity απέναντι στις καταστάσεις, ερεθίσματα αρνητικά ή που μας προκαλούν σύγχυση, πόσο αντιδράς ψύχρεμα, συγκρατημένα ή αντίθετα υπάρχει το overreaction, υπεραντίδραση. Αυτή είναι μια διάσταση για τα emotional. Μετά είναι για το mastering, το πώς ελέγχουμε τις καταστάσεις. Και το τρίτο είναι όμως πώς συνδεόμαστε με τους άλλους. Και αν μπορούμε επίσης να παίρνουμε και υποστήριξη. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία ψυχιανθεκτικότητα, νομίζω το θέτω και σαν ερώτημα σε όλους και στην κυρία Φλωρά και στην κυρία Γιωτσίδη, πώς ικανότητα να συνδεόμαστε και να παίρνουμε υποστήριξη από τους άλλους. Γιατί πάρα πολλές φορές τα π.χ. ας πούμε, σκεφτεί κανείς τα καταθλιπτικά άτομα που αποκόβουν τον εαυτό τους, βέβαια αποκόβονται θα λέγαμε καλύτερα, αλλά δεν μπορούν ακόμη και όταν τους προσφέρεται βοήθεια, δεν είναι σε θέση να τη λάβουν. Έτσι λέω τώρα ένα ακραίο παράδειγμα για να είναι πιο σαφές. Το ίδιο ισχύει τα ας το πούμε έτσι εντός εικόνα ανθεκτικά άτομα ή που έχουν αναπτύξει την ψυχική ανθεκτικότητα, καταφέρουν να συνδέονται, να κρατούν τις επαφές και να παίρνουν υποστήριξη με τους άλλους. Νομίζω ότι είναι μια βασική διάσταση, ας πούμε έτσι, και ορίζεται και σαν συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες. Έτσι, αν δει κανείς και η επαγγελματική ψυχική ανθεκτικότητα και η προσωπική. Έτσι, αν δει κανείς όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα και στα ελληνικά, θα το δει, ας πούμε, αυτό. Υπάρχει ερώτηση για την ενδυνάμωση των παιδιών μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναφερθεί λίγο στα αναπτυξιακά, στο πώς στις διάφορες ηλικίες, εν πάση περιπτώσει, έχει επιδράσει η πανδημία, όντως, τα παιδιά. Οι φοιτητές που αισθάνονται ότι έχουν χάσει τη φοιτητική ζωή, οι έφηβοι που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή. Έχετε δίκιο. Αυτό που χρειάζεται, νομίζω, απέναντι στα παιδιά, στους εφήβους και τους φοιτητές, που δεν έχουν και πολλές εμπειρίες από δυσκολίες και λόγω ηλικίας, είναι ακριβώς να... Εννοείται να έχουμε ένα συνεχή διάλογο για να μπορέσουν αυτό να το εξηγήσουν και κάποια στιγμή να το τακτοποιήσουν και να το απαρτιώσουν προς ένα κομμάτι της εμπειρίας τους. Όσο αυτό μένει ανεξήγητο ή πάει σε ένα επίπεδο το γιατί σε μένα που είμαι άτυπος, που έτσι εκεί πέρα φεύγει λίγο από το έλεγχο μας. Οπότε χρειάζεται διάλογος και συναισθηματική στήριξη ώστε να μπορέσουν αυτό κάπως να το πλαισιώσουν γνωστικά και συναισθηματικά. Αυτό, αλλά νομίζω το υπενήχθηκες λίγο, Κατερίνα, το υπενήχθηκε κύριε Φλωρά, ότι όταν υπερπροσφέρουμε, υπερπροστατεύουμε τα παιδιά μας, έτσι δεν αναπτύσσουν αυτό που είναι μια βασική διάσταση, θα έλεγα, και για να αναπτύξουν και επιμέρους δεξιότητες, είναι η αντοχή στις ματαιώσεις. Έτσι, όταν δεν επιτρέπουμε ματαιώσεις, βέβαια ελεγχόμενες, όχι ακραίες, όχι και καταστάσεις τέλος πάντων που τα αποσυντονίζουν, αποδιοργανώνουν, αλλά ματαιώσεις, το να λέμε όχι, εκεί αναφέρουμε κιόλας, ή το να μην στερούμε τίποτα στο πούμε, που είναι αλήθεια ότι χαρακτηρίζει πολλούς από εμάς. Έτσι, βάζει τον εαυτό μου από τους σύγχρονους γονείς. Έτσι, αντοχής ματαιώσεις είναι πάρα πολύ βασική για να αναπτύξει και οριμότητα, θα λέγαμε έτσι, και να αντιληφθεί καλύτερα την πραγματικότητα και βέβαια και τους άλλους, εννοείται όταν εισάγουμε και θέματα τον άλλον, ας πούμε, αλλά και να μπορούν έτσι, νομίζω αυτό υπενήχθηκες, έτσι, όταν συμβαίνει κάτι να μην έτσι τρελαίνονται που λέμε στην κοινή γλώσσα ή να μπορούν να αντέχουν, να λύθουν, έτσι. Και... Σωστά. Ναι. Και υπάρχει και το ενδιαφέρον ερώτημα, εάν τα γνωστικά ελλείμματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί σε αυτούς που έχουν νοσήσει από COVID, σε ένα πρώτο επίπεδο τουλάχιστον, αν οφείλονται σε μετατραυματικό στρες μετά την νόση. Πολύ ενδιαφέρον, ναι, φυσικά. Θα μπορούσε αυτό να διερευνηθεί ως τρίτη μεταβλητή και να δούμε αν συνυπάρχει με τα γνωστικά ελλείμματα. Γι' αυτό και αυτό το έγκλημα χρειάζεται να το διατυπώνουμε με προσοχή, γιατί θα φανεί αυτό πώς θα λειτουργήσει. Έτσι. Πολύ σωστό. Το θεωρώ αυτό, την παρατήρηση, πολύ σωστή, ναι. Ναι, αυτό που γράφει και η κυρία Αντωνοπούλου, έτσι, Καταρίνα και Βίγη, ξέρω αν το βλέπεις, η παροχή αυτονομίας του, να δίνουμε στα παιδιά βεβαίως να αναπτύσσουν τον εαυτό τους, έτσι,
εντάξει, ανάλογα και τα στάδια, πόσο πλαισίωση και υποστήριξη χρειάζονται. Εντάξει, και η συναισθηματική απόκριση εννοείται, λέει για ζεστασιά. Και ο μειωμένος ψυχολογικός έλεγχος. Αυτό είναι πάρα πολύ προστατευτική παράγωση. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση. Μου επιτρέπεις λίγο που αναφέρθηκες και εδώ για την Κρήτη, Καταρίνα, ότι ένα δακτορικό που έγινε για το που κάναμε για το κύριο Πλεξουσάκη, το αναφέρω, ο δάκτορας μας εδώ, για την, δεν ήταν το ρεζίλιανς, αλλά ήταν το parental bonding, η σχέση με τους γονείς, έτσι, ο δεσμός κτλ. Και εμπλοκίστε ως θύμα ή ως θήτης, δηλαδή επιθετικότητα στον bullying, στον εκφοβισμό και πώς τραυμάτηκε διαταραχή, τραυματική διαταραχή, το πώς τραυματικές stress disorder, διάφορες διαστάσεις που ήταν το... Συγγνώμη τώρα που χρησιμοποιώ αγγλικούς όρους, αλλά μου έρχεται αυτά πολύ το dissociation, το έτσι, κατάθλιψη, ήταν οι τρεις διαστάσεις της... του τραύματος, έτσι, της κλίμακας του τραύματος και είδαμε ότι ακριβώς αυτό που λέει η κυρία Αντωνοπούλου ότι η υπερπροστατευτική γονείς, η προστατευτικότητα είναι παράγοντας κινδύνου και για να εμπλοκεί να γίνουν θύματα τα παιδιά εκφοβισμού και να γίνουν και θύτες, να είναι επιθετικά. Τώρα η ερμηνεία η δικιά μας, έτσι, και η δικιά μου ήταν ότι συνήθως γιατί υπάρχει ο αγχώδης υπερπροστατευτισμός, έτσι. Αλλά υπάρχει και ο ελεγκτικός, αυτό που αναφέρει εδώ η κυρία Ντροπού, που ελέγχουν τα παιδιά, δεν τα επιτρέπουμε να... ξέρετε, αυτό προκαλεί ίσως περισσότερες αντιδράσεις, επιθετικότητα. Αλλά είναι υπερπροστασία, είναι ευαλωτότητα, έτσι, και για θυματοποίηση, δηλαδή συναισθηματικά, και γιατί δεν επιτρέπεις ακριβώς τα παιδιά ή να τα ελέγχεις και τα λοιπά. Έχει φανεί η ηλικία και στους νεότερους γονείς, έτσι. Έχει φανεί λόγω στις τελευταίες δεκαετίες στους νεότερους γονείς σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Τώρα φαίνεται, ακριβώς, εννοείται. Παλαιότερα είχαν αυτό που είπαν για τις ματαιώσεις και αναφέραμε ότι οι παλαιότεροι δεν θεωρούσαν ότι πρέπει να τα καλομαθαίνουμε και τα λοιπά. Εντάξει, τότε άλλες εποχές μιλάμε και για άλλες καταστάσεις. Από την άλλη μεριά, ακραίες με σωματικές τιμωρίες, αλλά η υπερπροστασία που είναι φαινόμενο αυτό που αναφέρει η κυρία. Είναι σημαντικό, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα και γι' αυτό και βγαίνει τώρα. Είναι σημαντικό. Ήταν το πλέον σημαντικό έβριμα από όλα, γιατί είχαμε μια μοντέλα από pathway, από ανάλυση διαδρομών και ήταν πλέον σημαντική, το σημαντικότερο έβριμα. Το έχουμε δημοσιεύσει και στα φρόντια στο Psychology. Λέμε και για τα δικά μας. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι δικό μου. Είναι δικιά μου διδάκτορας, έτσι, δικός μας. Άρα επιβεβαιώνεται ο Φρόιντ, κύριε Πίτερ, που έλεγε ότι όχι μόνο η έλλειψη, αλλά και η υπερβολή. Ναι, βεβαίως. Και η προσφορά δημιουργεί προβλήματα. Ναι, και αυτό που είχε πει ο Γουίνικοτ, έτσι, που είναι πιο σύγχρονος, έτσι, είναι, τα γνωρίζει καλά, ότι δεν χρειάζεται good enough mother, ένας επαρκής γονέας, ένας αρκετά καλός, όχι τέλειος και υπερβολικός, έτσι, γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν το που λέγαμε πριν, έτσι, και πώς να αναπτύξουν. Αναπτύσσουν ψυχική ευαλωτότητα ακριβώς, γιατί πρέπει να ικανοποιούνται όλες τις ανάγκες, δεν μαθαίνουν να αντέχουν, δεν μαθαίνουν αυτό, να συνεργάζονται με τους άλλους, γιατί παράλληλα με αυτό αναπτύσσεται και ένας, εντάξει, μιλάμε λίγο πιο θεωρητικά, αλλά ένας εγωκεντρισμός, έτσι. Τουλάχιστον με βάση την εμπειρία μας, νομίζω ότι είναι στα παιδιά, ας πούμε. Και με αυτή την έννοια, ίσως να επισημάνουμε και αυτή την παρατήρηση που γίνεται στο chat για την σημασία της συλλογικότητας και πώς και η αξία της συλλογικότητας και της κοινωνικής σύνδεσης και κοινωνικής προσφοράς μπορεί να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν περί ηθικής, με ένα πιο πρακτικό τρόπο και με ένα πιο χειροπιαστό τρόπο. Άρα εδώ μιλάμε για αξίες, μιλάμε για μια δυνατότητα επαναπροσδιορισμού όλης αυτής της εμπειρίας, καθώς επανεξετάζουμε προηγούμενες αξίες, πιο ατομοκεντρικές και τις βλέπουμε σε ένα άλλο πλαίσιο και η συλλογικότητα έχει συνδεθεί με ευημερία, με το αίσθημα του well-being. Γιατί πλέον... Δεν, από ό,τι λένε οι σχετικές έρευνες, δεν μπορούμε να συζητάμε για κανένα είδος ευημερίας εάν δεν συνδέεται και με συλλογική ευημερία και με μια δυνατότητα προσφοράς, προσωπικής προσφοράς προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Και σε όλα τα επίπεδα, η σύνδεση με τον άλλο από το πιο συναισθηματικό, κοντινό, διαπροσωπικό μέχρι και το κοινωνικό, έτσι, είναι
διαστάσεις και πτυχές της βασικής μας οντότητας, ως ψυχοκοινωνική οντότητα. Αντίθετα, ακριβώς το βλέπουμε στον αυτισμό που είναι αποκομμένοι για λόγους βέβαια νευροβιολογικούς, αλλά και στα άτομα τα οποία είτε είναι διαταραγμένα, είτε είναι επιθετικά, είτε είναι αυτά προς τους άλλους, είτε το αντίθετο είναι να αποφεύγουν οι κόμμα τους γιατί δεν αντέχουν, γιατί φοβούνται ή όλα αυτά σε διάφορα επίπεδα έτσι και βαθμό, είναι προβληματικές καταστάσεις. Αυτό που λέει η κυρία Γιωτσίδη, τελικά το να μπορείς να δώσεις, είναι σημαντικό, έτσι. Όχι να γίνεις σε θυσία, έτσι, γιατί είναι άλλο φαινόμενο αυτό, δεν είναι. Όχι, η αίσθηση του ανήκει είναι και... είπαμε, στο ενοχικό... βασικό στοιχείο της ανάπτυξης. Να μην μπορείς να κρατάς τίποτα ή να πρέπει για τους άλλους, τα λοιπά, ξέρετε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα έτσι δίκη. Αυτό είναι η κυρία Αθηνά, τώρα δεν βλέπουμε τα επίθετα. Αναφέρει, λέμε κυρία Αθηνά, κυρία Μαρία, συγγνώμη έτσι για το... έτσι ότι πολλά παιδιά, λόγω του ότι δεν θέτουν οι γονείς τους όρια, έτσι, τους καθιστούν άτομα με μειωμένη αυτοπεποίθηση, έτσι, και δεν εκφράζουν, αδυνατούν να εκφράζουν τα συναισθήματα, τα καταπνίγουν και βέβαια στην ηλικίωση αναπτύσσουν διάφορες παλιμπεδιστικές, τέλος πάντων, παλιμπεδισμό, παλιμπεδιστικές συμπεριφορές, παλινδρομικές συμπεριφορές. Ναι, και λέει, υπογραμμίζει ότι πρέπει να μάθουν και να δοκιμαστούν. Αυτό νομίζω που συζητούσαμε. Ο παλιμπεδισμός βέβαια και η τέτοιο το να, η μετεφηβεία που λέμε η αιώνια φηβεία, καμιά φορά είναι και το αντίθετο αποτέλεσμα έτσι, των υπερβολικών ματαιώσεων και στερήσεων. Έτσι. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο, το ξεχνάμε σε κάποιους τουλάχιστον. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν Κατερίνα θα ήθελες να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Είναι... Όχι, εγώ νομίζω οι ερωτήσεις σε ένα βασικό επίπεδο τουλάχιστον έχουν απαντηθεί. Τι να πω, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή ευκαιρία. Νομίζω ακούστηκαν πολύ σημαντικά ερωτήματα και όλα αυτά είναι πάντα μια τροφή για προβληματισμό και για να βρισκόμαστε και να μιλάμε για όσα μας απασχολούν, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που δοκιμαζόμαστε όλοι, κοινωνικά, ψυχολογικά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα. Βίκη, δεν ξέρω αν θέλεις να κλείσεις. Είναι σημαντικό να συνδεόμαστε, συμπίεσαι αυτό, νομίζω. Συνδεόμαστε, βέβαια, να συνδεόμαστε, να ανταμώνουμε. Να πούμε ότι... δεν θα δοθούν βεβαιώσεις όπως και στις υπόλοιπες ιστοδιαλέξεις. Θα το δούμε αυτό σε έναν ίσως νέο κύκλο που θα έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Τώρα που ήταν κάπως έτσι, μία μετά την άλλη, είπαμε να μην δοθούν βεβαιώσεις. Και θα υπάρχει δυνατότητα... Μήκε να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Βεβαίως, γιατί έρχεται συχνά σαν θέμα αυτό. Δεν είναι πρακτικά δυνατόν. Δεν μπορούν να ελέγξουν. Δεν μπορούμε και καταλαβαίνετε... Όλες αυτές είναι εθελοντικές δράσεις που κάνουμε, αφιερώνουμε πολύ χρόνο. Μας είναι αδύνατο να καθίσουμε, καταλαβαίνετε, ούτε μπορούμε να δώσουμε μια βεβαίωση όλους και να γράψει το όνομά του, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Και δεύτερον, μας είναι πρακτικά αδύνατο, καταλαβαίνετε, κάθε φορά όταν συμμετέχουν 120, 100, 140, 150 και 200, ασβεσάμε είναι για πάρα πολλούς λόγους, έτσι, και να τους τυπώσουμε και να είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Γι' αυτές είναι... ας το πούμε, διαλέξεις όπου ισχύουν δεν είναι ούτε εκπαίδευση, ούτε και δεν μπορούν να γράψουν το. Είναι απλά διαλέξεις που έχουν βέβαια θέματα σημαντικά, αλλά παραμένουν σε ένα επίπεδο έτσι διαλέξεων, ομιλιών κτλ. Δεν είναι καν συνέδριο, δεν είναι μερίδα, όχι, δυστυχώς δεν μπορούν να το κάνουν, για πολλούς λόγους, έτσι. Ωραία. Έτσι ακριβώς είναι και ωστόσο θα έχουμε τη δυνατότητα όσοι δεν μπορέσατε να είσαστε σήμερα μαζί μας ή θα θέλατε να ξανακούσετε την εισήγηση της κυρίας Φλωρά, θα υπάρξει η ανάρτησή της στο YouTube της ΕΛΠΣΕ αλλά και στην ιστοσελίδα του κλάδου κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας της ΕΛΠΣΕ σύντομα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν σημαντικός αυτός ο κύκλος. Ανοίξανε, πολλοί κόσμοι συμμετείχε. Το έχουμε ξαναπεί και στις εισαγωγές ότι με αφορμή και τα πολύ ενδιαφέροντα γενικά θέματα, ανοίξαμε μια ευρύτερη επαφή και με επαγγελματίες και με φοιτητές, νομίζω, και εκπαιδευτικούς. Θα υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι έχουμε πει με την κυρία Γιωτσίδη. Δυστυχώς η ίδια δεν μπορεί να κάνει φέτος, δηλαδή αυτή τη χρονιά, μια διάλεξη, γιατί είχαμε βρει ένα πολύ ωραίο θέμα να κάνει πιο περισσότερο κλινικό.
Μάλλον θα κάνω εγώ τον Απρίλιο το φαινόμενο εδώ πάνω στις παρεμβάσεις για παιδιά και φίβους, για ταραχές παιδιών και φίβων, εκεί κάπου αρχές μέσα Απριλίου λίγο, γιατί καταλαβαίνετε και αυτή η σειρά απαιτεί επένδυση από εμάς, χρόνο κτλ. Μαζί με όλες τις άλλες υποχρεώσεις, ακαδημαϊκές, κλινικές, διοικητικές, ερευνητικές, τέλος πάντων. Είναι όμως κάτι που μας δίνει ευχαρίστηση πολύ, έτσι δεν είναι, Βίκυ, νομίζω. Έτσι, και όλοι οι συμμετέχοντες, νομίζω, νιώσαν μεγάλη ικανοποίηση στο να εκθέσουν, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Άρα, η τελευταία διάλεξη θα γίνει ανακοίνωση, βέβαια. Θα είναι αρχές εκεί προς πρώτη, με δεύτερη εβδομάδα Απριλίου, γιατί το Πάσχα νομίζω είναι τέλη Απριλίου. Όταν λίγο πριν το Πάσχα θα ανακοινώσουμε. Το θέμα θα είναι πάντως αυτό, τεκμηριωμένες και κοινοτόμες παρεμβάσεις για παιδικές και εφηβικές διαταραχές. Και θα είναι για επαγγελματίες, αλλά και για φοιτητές και ίσως εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, γιατί έχει να κάνει για παιδιά και φίλους, οπότε, ναι, αυτό. Ανυπομονούμε, κύριε Κουρκούτη. Να παρουσιάσουμε εμείς τη δουλειά μας. Εντάξει, αυτό που είχαμε πει, κυρία Γιωτσίδη, να καλήσουμε εμείς με δύο δικές μας, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε. Θα κάνω εγώ την αρχή του καινούριου κύκλου. Εισαγωγή στον επόμενο κύκλο, που θα είναι και με επιμέρους ίσως κάποια σεμινάρια από μικρούς κύκλους, όπου εκεί βεβαίως που θα είναι και εκπαίδευση, θα μπορούν ίσως να δοθούν και βεβαιώσεις από ενδιαφερόμενα μέλη, τέλος πάντων. Και νομίζω ότι έκλεισε ωραία και νομίζω ότι ήταν και ουσιαστική και η συζήτηση θίξανε πολλά θέματα, έτσι και εμείς είχαμε την ευκαιρία να συμπληρώσουμε. Okay, άρα μάλλον θα καληνυχτήσουμε, έτσι. Και, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Είπα ευχαριστώ. Το ακαδημαϊκό. Να έχουμε ευκαιρίες να βρισκόμαστε. Ναι, ναι, νομίζω ότι ήταν σημαντικό εμείς σαν μέλη, σαν συντονιστές του κλάδου, ότι προσπαθήσαμε να ανοίξουμε και στα νέα μέλη και σε νέους συναδέλφους. Όλοι νέοι είμαστε, βέβαια, δεν λέω, ας πούμε, έτσι. Κι εγώ νεότερος, δεν παλιμπαιδίζω, αλλά νιώθω. Η ψυχή, είναι ο COVID που με κάνει να νιώθω έτσι. Είναι επειδή έχω εμβολιαστεί, Βίκυ, ξέρεις, έτσι. Α, μάλιστα. Το έχω να νιωθεί. Στην έξοδο, λοιπόν, στην έξοδο που βλέπουμε. Αστεία, ναι, ναι, κάνουν τα αστεία, επειδή ήταν του COVID. Αυτό δεν έχει το mRNA, όπως λέγεται, ως πάντων, έχει το της Pfizer. Είναι το Άστρα αυτό. Είναι για λίγο μικρότερος. Αυτό έχει όμως ένα ιό από χιμπατζή, οπότε ξέρετε, αυτό όταν το διάβασα με κάνει ένα τρόπο, έτσι, αυτά. Είπαμε και τα αστιάκια μας. Έτσι, λοιπόν, το χιούμορ είναι βασικός παράγοντας ανθεκτικότητας, νομίζω. Έτσι, έτσι. Για φλωρά. Διατήρηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους εσάς και για τα ερωτήματα και για τη συμμετοχή σας. Ευελπιστούμε να σας δούμε στην τελευταία, τέλος πάντων, ευχαριστούμε και πάλι και βλέπω ότι μένουν αρκετός κόσμος ακόμη συνδεδεμένος, έτσι, online. Ωραία. Οπότε το κλείνουμε, έτσι. Ναι. Αποχαιρετισμοί είναι δύσκολο. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φλωρά, και ευχαριστούμε και την Ελιψέ πάντα για την σύνδεση, για τη δυνατότητα αυτή. Κυρία Καρούσου, την Αλεξάνδρα που είναι γραμματέας της Ελιψέ, που είναι πραγματικά, θα έλεγα, έτσι, πίσω από εμάς και το σώμα, έτσι, αυτή της οργάνωσης, έτσι, όλο αυτό το διαλέξουμε, αυτά που κάνει με την ανασχόλησή της και βέβαια την πρόεδρο, επίσης την κυρία Πλατσίδου, ακόμη μια φορά. Λοιπόν, άρα καλή συνέχεια, καλή ανθεκτικότητα σε όλους μας, έτσι. Να... Έτσι, έτσι. Η καλύτερη ευχή. Καλό βράδυ. Ναι, καλό βράδυ. Εις το επανειδήν. Ναι.